Χαίρετε και καλή χρονιά, γιατί ουσιαστικά άρχισε η νέα τηλεοπτική σεζόν, αρχίζει από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά το καλή χρονιά οφείλουμε να το πούμε ούτως ή άλλως, ελπίζω να περάσετε ωραία, όσο πιο ωραία μπορούσε ο καθένας. Ελπίζω να το διασκεδάσετε. Βέβαια, συμβαίνουν διάφορα πράγματα, αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας. Πριν σταματήσουμε, ο Χριστόδουλος Ξηρός, που ορθογραφούσε και στο Ζούγκλα.gr, ήταν στη φυλακή. Τώρα επιδιώκει την ελευθερία του. Πριν σταματήσουμε, πολλοί επιχειρηματίες και ενδιάμεση για τα οπλικά συστήματα κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Τώρα έχουν οδηγηθεί στο πρετόριο. Και άλλα πολλά, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αναρωτιέστε μέσα σας τι συμβαίνει. Σοβαρεύτηκε η εξουσία και άρχισε να συλλαμβάνει τους δράστες. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι πιθανόν. Αν ρωτήσω τον κύριο Κουρουπλή που είναι δίπλα μου, θα μου πει όχι. Είναι κόλπο αυτό και κάτι, έτσι δεν θα μου απαντήσετε. Να το. Είμαι σίγουρος για την απάντηση που θα πάρω. Εάν ρωτήσω τον κύριο Διαλυνά, που είναι επίσης παρόν σήμερα εδώ, τι θα μου απαντήσει. Θα μου πείτε, αποκλείεται, επιλεκτικά. Παίζονται παιχνίδια πολλά. Να το, δεν σας το είπα εγώ. Ο Έλληνας από τη φύση του είναι καχύποπτος και συνωμότης, γιατί με το δίκιο του. Εμείς δηλαδή ως Έλληνες είμαστε συνωμότες και καχύποπτοι. Γιατί έχουμε μάθει πάντοτε να ζούμε σε ένα περιβάλλον που δεν συμπεριφέρεται ορθόδοξα, δεν μας πείθει. Από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα, το έχω πει πολλές φορές, ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι έχει απέναντι τον Μπασά και τον Σουλτάνο και προσπαθεί να τους κοροϊδέψει για τα χαράτσια του, για τα ρουσφέτια του και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, προέρχεται από τη γλώσσα της γείτονος χώρας. Όμως, οφείλω να πω ότι όντως σήμερα, σε αυτό το κράτος, το οποίο συμπεριφέρεται ευρωπαϊκά και έχει την προεδρία τούτες ημέρες, υπάρχουν ακόμα Μπασάδες και Σουλτάνοι. Και στο επιχειρήν και στη διακυβέρνηση του τόπου. Ορισμένοι συμπεριφέρονται έτσι, δυστυχώς. Και στην πλειοψηφία τους, αυτοί οι οποίοι έχουν τα κλειδιά στο χέρι και την εξουσία, συμπεριφέρονται δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή που δεν έχει και ουσία, γιατί θα περάσουμε στην ουσία. Και γρήγορα, από ό,τι φαίνεται, το 2014 θα είναι έτσι, μια χρονιά γεμάτη δουλειά για μας. Και δουλειά γιατί, όπως γνωρίζετε, πριν από 20 χρόνια εμείς σας λέγαμε ότι δεν υπάρχει κράτος, δεν είναι σοβαρό κράτος, διαλύεται το κράτος. Και εμένα όλοι αυτοί οι τύποι με ειρωνεύονταν λέγοντας ότι είμαι γραφικός και υπερβολικός. Ελπίζω να παραμείνω ένας ταπεινός, μέτριος, γραφικός δημοσιογράφος, αλλά να μην ήμουν υπερβολικός. Μάλλον λίγα έλεγα. Γιατί ίσως θα έπρεπε να έχω βρει το κουράγιο να λέω και περισσότερα από αυτά. Βεβαίως μου έλεγαν πως ζεις ακόμα, είσαι ζωντανός, είναι δυνατόν. Αυτή είναι μια ενός άλλου είδους υπερβολή. Είναι υπερβολή του καναπέ. Μπήρα πίτσα στον καναπέ, παρακολουθούμε την εκπομπή, κάνει η εκπομπή 50% και εμείς την άλλη μέρα επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Επομένως έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Ευχάριστη είδηση σήμερα. Η εκπομπή μας μεταδίδεται και στη Θεσσαλία από τον Άστρα επίσημα, με άδεια του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, επομένως εκτός από τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία δηλαδή, στη Θεσσαλία και στην Αθήνα, Πάτρα και Κρήτη, μπορείτε από τη τηλεόραση του έξτρα να παρακολουθείτε τις εκπομπές μας. Αυτό είναι το ευχάριστο. Και ελπίζω να πολλαπλασιαστούν οι σταθμοί που θα μπορούν να μεταδίδουν τις εκπομπές μας και έτσι να απλωθούν μέσω του δικτύου αυτού σε όλη την Ελλάδα. Παναγιώτης Κουρουπλής, βουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών. Χριστίνα Χαλιλοπούλου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Νίκος Προτέκτικος, νομικός και στέλεχος του κόμματος Νέα Μέρα. Ο Νίκος Διαλυνάς, δικηγόρος, Σιμιρτό Γρίβα, γιατρός. Παθολόγος. Ορίστε. Παθολόγος. Γιατρός, θα είναι. Γιατρός. Ο κόσμος λέει, άμα λέει γιατρός, αυτό εννοεί. Τι εννοεί. Ψυχίατρος, που είναι ο Γρίβας. Κόρη του Κλεάνθη Γρίβα, για όσους δεν της αρέσει και πολύ αυτό να το λέμε, γιατί εντάξει. Το απολαμβάνω. Το απολαμβάνει, αλλά δεν θέλει να προτάσει τον πατέρα της. Αυτή είναι την έννοια του. Μετά από τόσες δεκαετίες προσωπικής προσπάθειας, θεωρώ ότι έχω κάποιες ιδιότητες που μου επιτρέπουν να σταθώ και. Χρειάζεται ψυχανάλυση το θέμα. Νίκος Καραγιαννίδης.
Καλησπέρα. Ο Νίκος Καραγιαννίδης είναι πατέρας ενός site, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ο γνωστός Αποδυτηριάκιας στα αθλητικά και είναι το αποδυτηριάκιας.gr. Καινούριο γεννήθηκε, εμφανίστηκε στην πρώτη σελίδα του Zoogla.gr και επειδή πολλοί με ρωτάτε ποιος είναι αυτός ο τύπος που γράφει τέτοια πράγματα, αυτός είναι ο τύπος. Δεν είναι σίγουρο ότι είμαι εγώ. Ο Αποδυτηριάκιας είστε εσείς πάντως, η ψυχή του. Εγώ, ναι. Ας πούμε, είμαι ο δημιουργός του. Ο δημιουργός του. Δεν είναι σίγουρο ότι είμαι και ο γραφιάς του. Θυμάστε το πρώτο έντυπο που γράψατε και βάλατε για πρώτη φορά το όνομά σας από κάτω? Το όνομά μου. Ναι. Το όνομα Αποδυτηριάκιας για το όνομα Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης. Ήταν όταν ήμουν 16 χρονών. Σε ποιο έντυπο θυμάστε? Πώς δεν θυμάμαι. Ποιο ήταν? Ήταν μια τοπική εφημερίδα του Πειραιός. Που τώρα να το πούμε, έβγαινε με χρηματοδότηση των μυστικών κονδυλίων από την ΚΥΠ. Δεν το ήξερα όμως εγώ αυτό. Η αθλητική εφημερίδα. Ναι, εγώ είμαι από την Κοκκινιά. Στην Κοκκινιά βγαίνανε, από τις 5 βουλευτές βγαίνανε και οι 5 της ΕΔΑ. Λοιπόν, και έσπασε αυτό το κατεστημένο κάποιος βουλευτής που λεγόταν Μπουγάς και έγινε και θρύλος το όνομά του. Μετά βγήκε και η γυναίκα του, βγήκε και ο γιος του κτλ. Αυτός είχε βγάλει μια εφημερίδα, την οποία εγώ, επειδή ήμουνα του καλλιτεχνικού, ας το πούμε, χώρου, ή ήθελα να μπω στον χώρο τον καλλιτεχνικό, ξεκίνησα να γράφω κινηματογράφο και θέατρο, 15-16 χρονών. Και το ξεκίνησα από αυτήν την εφημερίδα. Ομολογώ ότι αυτό δεν το γνώριζα. Ναι. Δηλαδή του καλλιτεχνικού, και πώς από τον καλλιτεχνικό χώρο πήγατε στα γήπεδα? Έτυχε, ας πούμε. Έτυχε. Το Αποδυτηριάκιας είναι. Δηλαδή έτυχε, εγώ έχω σπουδάσει θέατρο, ας πούμε. Και ήθελα να γίνω ηθοποιός. Με υπολογίζανε, με προορίζανε για τραγωδία, τέλος πάντων. Πήγα λοιπόν να ζητήσω δουλειά για να γράφω καλλιτεχνικά. Και μου λένε, είμαστε κομπλέ. Υπάρχει μια θέση για τα αθλητικά. Και εγώ ξεκίνησα από αθλητικά. Στην Κυπατζίδικη εφημερίδα. Όχι, αυτό στο Τερζόπουλο. Στον Τερζόπουλο. Περιοδικό γυναίκα, φαντάζιο κτλ. Εκεί αρχίσατε. Ναι, ναι. Ως Αποδυτηριάκιας? Όχι, Αποδυτηριάκιας ξεκίνησε από το φύλαθλο. Ενέτη. Νοέμβριος του 1982. Να κοιτάξτε, επειδή είναι ένας θρύλος, οφείλω λίγο να μείνω περισσότερα λεπτά. Και ο Αποδυτηριάκιας από το φύλαθλο του 82 έγινε... Ηλεκτρονικός. Ηλεκτρονικός Αποδυτηριάκιας με Y, ναι. Όλα τα άλλα γιώτα.gr, κυρίες και κύριοι. Έγινε μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Τα άρθρα του ανεβαίνουν καθημερινά στο Zoogla.gr. Και πολλές φορές έτσι δημιουργούν αντιδράσεις, αντιθέσεις, είναι σκληρός. Διαφωνείς κι εσύ? Καμιά φορά, ναι. Αλλά το καλό είναι αυτό. Ε? Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραίο, διαφωνώ. Τι σημασία έχει αν διαφωνείς? Σημασία έχει να αντέχεις. Γιατί όταν δεν αντέχεις με αυτό που διαφωνείς... Μεγάλη κουβέντα είπες. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Εμένα δεν με άντεχαν πουθενά όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό με στενοχωρούσε. Δίπλα σας έχετε την κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Πειραιά. Έχει αυτή μια ιστορία. Τον Ανεμοδουρά, τον είχατε κάτι που έβγαζε το μικρό παππού. Ήρωα. Παππού. Α, παππού σας. Δούλεψε και εκεί. Και εκεί. Ναι, έβγαζε ένα γυναικείο κοριτσίστικο περιοδικό την και δούλευα εκεί. Την Κατερίνα. Την Κατερίνα. Ναι, στην Κατερίνα δούλευα. Η Κατερίνα. Τα νέα παιδιά σήμερα δεν ξέρουν τι είναι η Κατερίνα. Ούτε ξέρουν τι ήταν ο μικρός ήρωας, τον οποίον φαντάζομαι τον είχατε πετύχει όλοι, περισσότεροι. Τον διάβαζε ο κύριος Κουρουμπλής, τον διάβαζε και ο κύριος Διαλυνάς. Κύριε Πρωτέδειχτε, εσείς. Ήταν από μένα, αλλά τον ξέρω. Σπίθας. Ο Γιώργος Θαλάσσης. Ο Γιώργος Θαλάσσης, ο οποίος μάλιστα Κατερίνα. Πέθανε πριν περίπου τρεις μήνες. Ναι. Το ξέρω. Σε μεγάλη ηλικία. Ένας αξιόλογος άνθρωπος. Ήμασταν άτυχοι, γιατί δεν πρόλαβα τον Γιώργο Θαλάσση. Ήταν ωραίο να δείτε ποιος είναι. Αλλά θα το αναδείξουμε αυτό. Γιατί το οποίον είχα την τιμή να έχω ασθενή. Έχει τη δική του ιστορία. Και ο Γιώργος Σαραντίδης, ο διατελέσας επί σειρά ετών αρχιλογιστής της οικογένειας Γουλανδρή, της οποίας την μεγάλη φοροδιαφυγή καταγγέλει σήμερα. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι αξιόπιστος, είναι αξιόλογος, είναι επίμονος. Βεβαίως στην κόντρα με την οικογένεια Γουλανδρή κατηγορήθηκε, και αυτό πρέπει να το πω, για επεξαίρεση χρημάτων, για μια
για τις δουλειές σε μια Θαλαμίγο. Απέδειξε ο άνθρωπος ότι τα χρήματα αυτά ήταν εκεί στη θέση τους και μετά αξιοπρεπώς αποχώρησε. Από τότε η ζωή του έγινε κόλαση, όπως και του παιδιού του, το οποίο σύρθηκε στα δικαστήρια από την ηλικία των 4 ετών. Άρχισε να κατηγορείται ένα παιδί, να ερευνούν τους λογαριασμούς του και να γίνονται πράγματα τα οποία για τον νομικό πολιτισμό αυτής της χώρας δεν θα μπορούσαν να συμβούν ποτέ. Είναι ιστορίες πολύ ζόρικες, τις οποίες θα μπούμε και θα καταναλώσουμε πολύ χρόνο στο διάστημα που έρχεται. Αλλά πριν περάσουμε εκεί, θέλω να φωνάξω τον κύριο Δημήτρη Φράγκο κοντά μου. Ελάτε κύριε Φράγκο. Καθίστε σε αυτή την ωραία θέση μου. Λοιπόν, στην οποία δεν μου αρέσει ποτέ να κάθομαι. Εγώ έπρεπε να γίνω τσολιάς. Κατά λάθος έγινα δημοσιογράφος. Έχω βγάλει τόσα χρόνια όρθιος, τόσες ώρες που έπρεπε να έχω κυρσούς τώρα. Λοιπόν, για δόξα τω Θεώ δεν έχω τίποτα. Λέω λοιπόν εγώ τώρα. Ο κύριος Φράγκος, για όσους δεν το γνωρίζετε, κύριοι και κύριες της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Αθήνας, Κρήτης, της Πάτρας και όπου αλλού μας βλέπετε, στην Ελλάδα, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται και από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΤΕ και φυσικά το Zoogla.gr από το διαδίκτυο. Όσοι δεν έχετε τηλεόραση, αν ανοίξετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή. Ο Δημήτρης Φράγκος ήταν οδηγός σε μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών, των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Δημήτρης Φράγκος, ως οδηγός και έμπιστο άτομο σε αυτή την εταιρεία, κουβαλούσε τις βαλίτσες των υπουργών με χρήματα από 200 έως 400 και 800.000 ευρώ. 600.000 ευρώ. Έπαιρνε δηλαδή, γέμιζε τη βαλίτσα με 600.000 ευρώ π.χ. Γιατί αναστενάζεται κύριε Κουρουμπλή? Αναστενάζεται. Να δείτε τώρα αναστεναγμή. Ο Δημήτρης ο Φράγκος υπέστη επίθεση από τα άτομα αυτά όταν κατάλαβαν ότι έχει συλλέξει στοιχεία. Του διέριξαν το αυτοκίνητό του, του σπάσαν το αυτοκίνητο, το σπίτι, τα πάντα και του τα πήραν. Πήραν όσα περισσότερα μπορούσαν, στοιχεία, ημερολόγια, φωτογραφίες, βίντεο. Ήταν επόμενο αυτό? Ναι, ήταν επόμενο. Είχε όμως το κουράγιο να βγει και να τα καταγγείλει δημόσια από την εκπομπή μας. Του Δημήτρη του Φράγκου η ζωή έγινε κόλαση, όπως έγινε και του Σαραντίδη. Από τότε δεν μπορούσε να βρει πουθενά δουλειά. Έτρεχαν όλοι από πίσω, τον κυνηγούσαν, όπου έπιανε δουλειά, τον απέλυαν, τον έδιωχναν, έμπαιναν στη μέση οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι ήταν παντοδύναμοι, γιατί μαζί, δεν ήταν μόνοι τους οι κατασκευαστές, είχαν και δικαστές μαζί, είχαν πολιτικούς μαζί, δικηγόρους. Είχαν δικηγόρους μαζί. Δεν ήταν η συμμορία δεν ήταν μόνο κατασκευαστές. Σωματοφύλακες, αστυνομία. Είχαν αστυνομία, είχαν σωματοφύλακες, τον πήγαν στην ασφάλεια, είχε φάει ένα καρό ξύλο, τον αποκάλεσαν εκβιαστή, τον έσυραν στα δικαστήρια, έκαναν συμβόλαια θανάτου εις βάρος του. Σας θυμίζουν κάτι από την περιπέτειά σας αυτά, κύριε Σαραντίδη? Μόνο που είστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Εσείς είχατε και το εργαλείο το γνωστικό, τις γνώσεις. Εκείνος ήταν χειρόνακτος. Δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο από το να είναι οδηγός και να κάνει αυτή την απλή δουλειά. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είχε το κουράγιο να τα καταγγείλει δημόσια. Είναι 5 υπουργοί. 5 και τώρα είναι κι άλλοι. Είναι μία υπουργός γυναίκα, 4 άντρες. Είναι 2 του ΠΑΣΟΚ και 3 της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Κορυφαία στελέχη και υπουργοί. Τις τσάντες τους τις πήγαινε στο γραφείο και στο σπίτι. Εγώ είμαι διατεθειμένος να πω δημόσια τα ονόματα. Για να αρχίσει από μένα το πανηγύρι. Να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Ως πότε, παλικάρια, που λέει ο Ρήγας, ως πότε θα ζούμε κάτω από αυτό το καθεστώς της σιωπής, του δίθεν καθοσπρεπισμού και δεν θα λέμε ποιοι είναι οι κλέφτες? Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να παίρνουν για να εγκρίνουν ένα δημόσιο έργο και να το δώσουν σε μια κατασκευαστική εταιρεία 300, 400, 500, 600 χιλιάρικα? Ένας μάλιστα έχει το θράσο να πάρει και ένα τζιπ του, το πήγε ο ίδιος. Καινούριο, δώρο. Και το πήγε στο Υπουργείο, ναι. Στο γραφείο του. Στο από γραφείο. Από κάτω. Σε ποιο υπουργείο ήταν τότε? Το Υπουργείο, να πούμε, όχι τον Υπουργό.
το Υπουργείο που ήταν τότε. Ναι. Δεν θυμάμαι, τα έχω γραμμένα εκεί στο φάκελο εκεί μέσα. Δεν θυμάμαι αυτά που γίνονται. Τι υπουργός ήταν. Μεταφορών, μου φαίνεται. Μεταφορών ήταν. Είχε μπερδευτεί. Γιατί κουβάλαγε τόσες πολλές βαλίτσες, σακ βουαγιάζ με χρήματα. Μόνο στη Βουλή δεν πήγε. Παντού έχω πάει. Ναι. Καλύτερα. Παντού. Παντού και το περίεργο είναι. Δρόμους. Το περίεργο είναι, εγώ αυτό που θα ήθελα να σημειώσω με βάση ναι. αυτά που ακούω, είναι ότι οι άνθρωποι είχαν άγνοια κινδύνου. Ή ήταν τόσο ασίδωτοι που δεν τους ενδιάφερε και ένας άνθρωπος που δεν ήταν μοιημένος στο κόλπο, όπως μας λέει ο φίλος. Δηλαδή δεν μπορείς να μεταφέρεις 200-500 χιλιάδες αν δεν είναι δικός σου άνθρωπος. Έτσι, δεν λέω να έχουν αλλάξει τα αίματά τους, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να τις εμπιστοσύνεις. Είναι δυνατόν να την κάνει αυτή τη δουλειά ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν είχαν καμία σχέση? Είχαν. Όταν έχεις άγνοια κινδύνου, το πρώτο που διασφαλίζει για τον εαυτό σου ως πολιτικός δεν είναι η βολευτική ασυλία, ακριβώς επειδή είχαν γνώση του κινδύνου. Όχι, δεν μιλάει για τους βουλευτές τώρα, μιλάει για τους κατασκευαστές. Όχι, ναι, πέρα από τους, θέλω να πω και για το ποιοι τα εισέπραταν, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο ήταν πάρα πολύ καλά στημένο νομοθετικά, έτσι ώστε σε όλους να διασφαλίζει την αίσθηση της παντοδυναμίας, καθόλου της άγνοιας κινδύνου. Όχι, δεν μίλησα για άγνοια κινδύνου ακριβώς. Όχι, αυτό που είπα, η ασυδοσία ότι ήταν τόσο. Δεν ήταν σίγουροι ότι. Δεν, εντάξει, τι κάνουμε δουλειές, φορά παρτίδα. Ακούστε. Η εξουσία τους ήταν τέτοια, τέτοιας ποιότητας και τόσης ισχύος, που θεωρούσαν ότι ένα μυρμηγκάκι όπως ο Φράγκος ή ένα άλλο μυρμηγκάκι όπως ο Σαραντίδης δεν θα τολμούσαν ποτέ να σηκώσουν το ανάστημά τους. Έλα όμως που οι καιροί και οι παριστάσεις και οι συγκυρίες άλλαξαν και έτσι τα έφερε ο χρόνος τα μυρμηγκάκια να σηκώνται όρθια και να σηκώνουν το ανάστημά τους και να μιλάνε δημόσια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός κουβάλισε βαλίτσες στο Υπουργείο Άμυνας. Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Πεχοδέ, στο Υπουργείο Μεταφορών. Τώρα αρχίσαμε τα Υπουργεία, μετά θα πάμε στους Υπουργούς. Η υπόθεση όμως, ο λόγος για την οποία προς το παρόν δεν δώσαμε στη δημοσιότητα τα ονόματα, είναι ότι η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Από εμάς. Ο άνθρωπος αυτός κατέθεσε επί σειρά ωρών στις ανακρίτριες. Στην κυρία Παπανδρέου. Στην κυρία Παπανδρέου. Είναι γνωστή ανακρίτρια η οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικυρότερος λόγω των διώξεων που ασκούνται αυτόν τον καιρό. Με εντολή της κυρίας Ράικου. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μάλιστα, έτσι. Και του έδωσαν και μία οδηγία να μην μιλήσει. Ναι, ναι, βέβαια. Σου είπαν ότι δεν χρειάζεται δημοσιότητα από εδώ και δεν πέρα. Δεν χρειάζεται, ναι, και δεν θα ξαναβγείς. Να μην ξαναβγείς το. Εγώ τον βγάζω για έναν λόγο. Ότι ο άνθρωπος έχει καταθέσει από τον Μάιο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει φόρτος εργασίας. Αλλά η δικαιοσύνη δεν μπορεί να απονέμεται επιλεκτικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις κατασκευαστές, εταιρείες και υπουργούς με βαλίτσες οι οποίοι να μένουν στο απειρόβλητο με στοιχεία τα οποία όσα είχε πλέον προσκόμιση και την μαρτυρία του την προσωπική, η οποία δεν είναι μόνο προσωπική, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ήταν στο περιβάλλον του, έτσι, γυναίκα, ιστορίες, τα πάντα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος εγκαταλελειμμένος στον δρόμο. Το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι μας κάλεσε ο κύριος Κακλαμάνης στη Βουλή. Πήγαμε μαζί. Και όταν άκουσε το όνομα των δύο υπουργών, της μίας υπουργού και των ένας υπουργού του ΠΑΣΟΚ, τα γύρισε την άλλη μέρα και λίγο πολύ... Είπε, μην βγάλουμε τους δύο, βγάλουμε τους τρεις. Για τους τρεις να πούμε. Εγώ δεν θα πω τι είπε. Εγώ θα πω ότι εκείνο που με στενοχώρησε είναι ότι ο κύριος Κλαμάνης έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία λίγο πολύ με την οποία προσπαθούσε να τον καταστήσει αναξιόπιστο και διεράγησαν οι σχέσεις μας. Πάει το συνέστημα, κύριε Απόστολε Κακλαμάνη, μετά από αυτό που κάνατε. Θεωρούσα ότι είχε το ανάστημα του πολιτικού ανδρός να αντέχει σε τέτοιες πιέσεις. Και με στενοχώρησε πολύ όταν περιέγραφε πώς. Του περιέγραψε πώς ο υπουργός βγήκε με τη Ρόμπ ντε Σάμπρ στην είσοδο για να παραλάβει τη βαλίτσα. Και τον ρώτησε και τι χρώμα ήταν και είναι δυνατόν και ποτέ και θα έβγαινε σε σένα. Αν θα έβγαινε, αυτή λέει αν έβρισκε κάτω ένα χιλιάρικο δεν θα έσκευε να το πάρει. Έτσι του είπε μπροστά μου. Και είναι απορίας άξιον.
τα κόμματα. Ο κύριος Βενιζέλος, από το Πασόκ, γιατί βαρύνονται αυτά τα δύο κόμματα. Ο κύριος Σαμαράς δεν θα έπρεπε να τον καλέσουν, να του πούν. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος, το πρώτο που θα έκανα είναι να του κάνω ένα ωραίο τραπέζι, να μου τα πει όλα, να μου πει ποιοι είναι αυτοί που τα πήραν, να τους τελειώσω και πολιτικά, να τους διαγράψω από τη Νέα Δημοκρατία και να τους παραδώσω στη δικαιοσύνη, όχι στην πείρα. Το μαχαίρι θα φτάσει στον κόκαλο, τους παραδώσουμε στην πείρα. Είμαστε ένα κράτος έτσι, που δημιουργούμε το δράμα στη φαντασία μας. Αλλά από εκεί και πέρα σταματούν όλα. Και επειδή εμείς επιθυμούμε να οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, γι' αυτό για μία ακόμη φορά έχετε την ευκαιρία να δείτε μπροστά σας τον άνθρωπο ο οποίος κουβαλούσε τις βαλίτσες με τα χρήματα και πολλές φορές τις άνοιγε και μπροστά τους. Και τα πατούσαν με τα πόδια να τα χωρέσουν, αφού δεν χωράγανε. Πατούσε τα χρήματα τις δεσμίδες μέσα στις βαλίτσες. 400 και 100 δεσμίδες. Ωραία. Όταν πηγαίνατε, κύριε Φράγκο, με τις βαλίτσες εκεί, τους βλέπατε τους υπουργούς? Έχω δει τους δύο, τους έχω δει και τα έπαιρνε ο αστυνομικός. Λίγο πιο κοντά. Οι αστυνομικοί τα έπαιρνανε. Αλλά έχω πάει στα γραφεία που έχω δει και τους υπουργούς. Οι αστυνομικοί ήξεραν τι έχουν, άνοιγαν τις βαλίτσες? Πώς δεν ήξεραν τι ήταν? Αυτό είναι το θράσος. Αφού με περιμένανε κάτω, δεν θυμούν Θεός ήμουνα. Μόλις άραζα εγώ, τρέμαν όλοι εκεί. Μόλις άραζα με το λιμουζίνα απ' έξω. Έρχονταν η εξουσία, το χρήμα. Τρέμαν όλοι. Μου είχαν πάρκινγκ, μου είχαν αυτά. Τι θα είχαν, 500.000, μισό εκατομμύριο ευρώ. Τα κοστούμια μου όλα, κομπλέ. Ναι. Ακούστε τώρα. Το τραγικό ποιο είναι? Ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραλάμβαναν οι ίδιοι υπουργοί, θράσος κι αυτό. Ένας άνθρωπος από μια εταιρεία έρχεται, τους φέρει μια τσάντα. Πού ξέρεις αν σε παγιδεύει για την ώρα μια κρυφή κάμερα? Σου ανοίγει την τσάντα και σου δείχνει ότι είναι μέσα οι δεσμίδες. Τους έλεγες και το ποσό? Τα ξέραν ήδη. Είχαν ενημερωθεί, Τους έφερε το χρήμα. Καταλαβαίνετε πόσο ομά γινόταν η κλοπή του τρένου. Και άλλες φορές τα έπαιρναν οι αστυνομικοί τους. Φανταστείτε πόσο όμοιροι αυτών των αστυνομικών είναι οι πολιτικοί, των οποίων οι φρουροί τους, οι αστυνομικοί, που φυσικά με το αζημίωτο και εκείνοι, τους φρουρούσαν, διότι τους είχαν αποσπάσει από κάποια υπηρεσία, τους είχαν κοντά τους και τους έδιναν και κανένα φράγκο παραπάνω. Φανταστείτε τι θράσος είχαν να μην φοβούνται ότι οι άνθρωποι αυτοί μια μέρα θα ανοίξουν το στόμα τους και θα μιλήσουν. Και πόσες φορές με συλλάβανε εμένα, τρεις φορές. Mm-hmm. Τις δύο με ξυλοδαρμούς από Νέα Σμύρνη μέχρι το... στην ασφάλεια. Το μικρόφωνο κοντά να το πει. Θα πάω καλά με αυτό. Θα τα πας αυτό, να το ευχαριστιέται ο κόσμος. Από Νέα Σμύρνη μέχρι τη Γαδά με βαράγανε μέσα στα μάξι, μετά μόλις βγήκα να δεις τι έγινε. Πώς άντεξε δηλαδή. Τα καινούρια πες. Δεν τα λες τα καινούρια, όπου είμαι κι εγώ μάρτης. Πες τα. Τα καινούρια στο χωριό Γάτος. Όλα, τα πάντα. Τον Αύγουστο. Λοιπόν, εγώ έκανα δύο πράγματα. Πρώτον, τον οδήγησα στο φυσικό του περιβάλλον. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Στους δικαστές. Στη δικαιοσύνη. Δεύτερον, το εξασφάλισα έναν δικηγόρο. Γιατί πιο άτιμη φάρα από αυτούς τους δικηγόρους δεν υπάρχει. Αναλαμβάνουν υποθέσεις για να τις πουλήσουν στην πορεία, όπως οι δημοσιογράφοι. Τα χρήματα τα περισσότερα τα πήραν από τα θέματα που δεν έβγαλαν, όχι από αυτά που έβγαλαν. Αυτή είναι η αθλειότητα του δημοσιογράφου, αυτή είναι και η αθλειότητα του δικηγόρου. Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση, την προχωράει για ένα διάστημα μέχρι να ζοριστεί ο αντίπαλος μεγιστάνας και μετά ταρπάζει από το μεγιστάνα και καταλείπει το βλάκα, το μυρμηγκάκι. Γι' αυτό κοντά του είναι ο κύριος Διαλυνάς. Και δεν είναι μόνο ο Διαλυνάς, είναι και άλλοι δικηγόροι, αλλά πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση περιμένοντας να δούμε τι έκαναν οι ανακριτές, οι δικαστές. Άνοιξαν τους λογαριασμούς. Κοίταξαν γιατί τα πράγματα που του πήραν ήταν πολύ σημαντικά. Με ημερομηνίες, ιστορίες, ραντεβού. Πάρα πολλά τα έργα, αναλόγως με το τι έργο γινόταν εκείνη την περίοδο, κύριε Καραγιαννίδη, για την Ολυμπιάδα, αναλόγως σε ποια εταιρεία δινόταν, ανάλογα δηλαδή με το έργο και την εταιρεία, έπεφτε και η βαλίτσα. Πήγαινε πρώτα η βαλίτσα. Και μετά υπογραφή για το έργο. Μια εβδομάδα δεν έπαιρναν το έργο. Μα ήταν σενάριο αυτό από την αρχή. Και το άλλο. Οι δουλειές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σκόπιμα καθυστερήσανε για να δοθούν μετά
με χωρίς διαγωνισμούς. Αυτά ήταν. Φακέλος πολλούς. Πόσο καιρό μετά τη βαλίτσα έπαιρναν το έργο? Μετά από μια εβδομάδα είχαμε προσλάβει και μάλιστα ό,τι ήθελα. Άμα ήθελα να, να βάλω εγώ άτομα, έβαζα εγώ ό,τι ήθελα. Εγώ είμαι ο αρχηγός. Άτομα που? Στη δουλειά. Ήθελα εγώ από το χωριό μου, θα βάλω το χωριό μου. Ήθελα, όποιον ήθελα εγώ έβαζα. Ελάχιστο, ευχαριστώ, να εύριστος. Όταν όμως ζήτησες αύξηση. Όταν ζήτησες αύξηση, μου είπε διάφορα. Απειλές, ξυλοδαρμούς, ξύλο. Ευτυχώς, στο γεννηματά το νοσοκομείο, κύριε Μάκη, μου είπανε πώς άντεξες αυτό το πολύ το ξύλο. Λέω, άντεξα. Μάλιστα. Στο γεννηματά, με εξετάσεις, με αυτό, με γιατρούς. Δηλαδή, βάλανε κουβέρτες γύρω-γύρω και με βαράγανε. Λέμε σε αυτόν τον ανεκδίγητο του Πασόκ που του πήγες και το αυτοκίνητο, το τζιπ δώρο, μαζί με τη βαλίτσα. Μαζί, ναι. Ε? Ναι. Τι τζιπ ήταν, τη μάρκα? Το ΡΑΒ, το ΑΣΥΜΗ. Το ΡΑΒ, το ΑΣΥΜΗ. 2000. Το ΡΑΒ το 2000 στο ΑΣΥΜΗ. Ήρθε και το παρέλαβε ο ίδιος. Κατέβηκε κάτω, το είδε και γέλασε. Το πήρανε μετά, το πήρανε η ασφάλεια. Το πήρε η ασφάλεια, το ΡΑΒ, το ΑΣΥΜΗ. Και είχε και τη βαλίτσα μέσα. Και τη βαλίτσα και όλα κομπλέ αυτά. Αλλά τώρα που το έφερε στην συζήτηση, είχε πάει και γιοταχή, τώρα που τα θυμήθηκα, γιατί μου κλέψανε τα πράγματα, τα είχαν τα ονομαστικά όλα. Και το γιώτα γιοταχή σε... Μην πεις πράγματα όχι, που δεν έχεις πει στη δικαιοσύνη. Όχι, δεν το έχω πει τώρα το σε υψηλό. Άμα δεν το έχεις πει στη δικαιοσύνη, να μην το πεις τώρα. Εντάξει. Στο λέω γιατί. Όχι, δεν θα πω όνομα. Όχι για το όνομα, δεν με νοιάζει το όνομα. Θες να τα πω εγώ τώρα τα ονόματα, τελειώνουμε εδώ πέρα. Έχω 1500 μηνύσεις, θα έχω 1505. Όχι όνομα και να πεις, δεν υπάρχει έκπληξη. Εγώ νομίζω. Αν ακούσετε τα ονόματα, θα πέσετε από τις καρέκλες. Γιατί είναι αυτοί για τους οποίους ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι δεν άγγιζαν δράκμα. Καταλάβατε. Είναι αυτοί για τους οποίους ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θα κουμπούσαν ποτέ το δάχτυλο στο μέλι, στο δημόσιο χρήμα. Βεβαίως. Και όμως το έκαναν. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να πας στο καλό. Τι ευχαριστείς για όλα. Ευχαριστώ εσένα, ευχαριστώ τους δικηγόρους μου, τον κόσμο όλων και λυπάμαι για αυτά που γίνανε. Για όλους. Για αυτά δεν φταίς εσύ. Εσύ ήσουν το μυρμηγκάκι. Απλώς... Απέναντι ήταν οι καρχαρίες και εμείς κυνηγάμε τις καρχαρίες. Εάν δεν γινόταν το τελευταίο να με διώξουν από τη δουλειά, ίσως να μην τους έβγαζα. Μετά υπόφερα, γιατί μου είπαν στο δικαστήριο όταν δικάστηκα, ενώ ο εισαγγελέας μου χτύπησε την πλάτη μετά που με είδε, που έφευγα, γιατί με πήγανε για φυλακή. Δεν είχα να πληρώσω. Τα έβαλα στην εφορία και τώρα ακόμα στην εφορία τα χρωστάω. Μου είπα, αγόρι μου, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ξέρω, μου λέει, τι γίνεται. Μου είπε, έχω και το όνομά του και όλα. Λοιπόν, και το άλλο ήταν ότι όταν έγινε το δικαστήριο, μου λέει, σε 9 εβδομάδες θα αφήσει από τη δουλειά. Και έρχεται ο εισαγγελέας και μου λέει, κύριε Βράγκο, είστε κλέφτης στα πατεώνας, απολύεις από τη δουλειά. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, του λέω, εγώ βάλω κάθε μέρα λεφτά εδώ σε εσάς, δεν τα πάω κάθε 5 χρόνια συνέχεια αυτή τη δουλειά. Είσαι μπράβο, είσαι απατεώνας, εξαφανίσου. Και κάλεσε την αστυνομία. Εγώ και έγινε κάποιο επεισόδιο, με όμορφα και ωραία. Και στο τέλος, μέχρι που έφτασε στο σημείο να με παρακαλάνε να πάω για δουλειά μετά. Όταν ήρθαμε στην εκπομπή. Θα τα πούμε αυτά, έχουμε πολλά να πούμε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Έτσι, ήταν μια μικρή έτσι, διδακτική ιστορία. Δεν μπορεί να αποδίδεται επιλεκτικά η δικαιοσύνη. Δηλαδή, άλλοι να μπαίνουν μέσα, άλλοι να κυκλοφορούν ελεύθεροι, άλλοι να παριστάνουν τους δαβατζίδες και τους προστάτες και άλλοι να οδηγούνται στο κρατήριο και στην ασφάλεια. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως κοντά σας με την υπόθεση την οποία καταγγέλει ο κύριος Σαραντίδης, τη φοροδιαφυγή, την τρομακτική. Μιλάμε για 150 εκατομμύρια και ευρώ φοροδιαφυγή. Από μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες, όπως γνωρίζετε, επιχειρηματικές εφοπλιστές στην οικογένεια Γουλανδρή, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλει ο πρώην αρχιλογιστής τους. We'll be right back.
Από σήμερα πρέπει να το πω κιόλας ευθύς εξ αρχής, για να μην στο τέλος έχουμε ιστορίες γιατί σταματήσατε απότομα και διάφορα τέτοια. Η εκπομπή μεταδίδεται από τις 11 και 4 και ο Κίτρινος Τύπος και η Ζούγκλα και θα σταματάει στη 1.30. 1 και 20-25 εκεί πέρα. Αυτό ας το βάλετε στο κεφάλι σας, διότι είχατε συνηθίσει άλλα ωράρια, πιο δύσκολα. Αν θέλετε να μας παρακολουθήσετε και έχετε όρεξη να ταξιδεύετε μαζί μας, 11 και 4, Δευτέρα και Πέμπτη, Κίτρινος Τύπος και Ζούγκλα. Και η εκπομπή της Κιμ Κίλιαν, 12 με 2, το Σαββατοκύριακο. Για τηλεοπτικά χωρίσαν οι δρόμοι μας, το λέω και αυτό. Πρώην συνεταιράκη ήταν σε αυτήν την εκπομπή, οφείλω να το πω δημόσια. Πάμε τώρα στην υπόθεση της φοροδιαφυγής της μεγάλης αυτής οικογένειας Γουλανδρή, την οποία υπηρετήσατε επί σειρά ετών. Πόσα χρόνια συναπτά? 20. Συναπτά έτη 20. Αρχιλογιστής πόσα χρόνια? Όλα. Σχεδόν. Όλα. Όλα σχεδόν. Εκτός από ένα μικρό διάστημα στην αρχή. Και υπήρξατε και ορκωτός λογιστής στον έλεγχο της εταιρείας Motorola του κ. Βαρδινογιάννη. Ναι. Μάλιστα. Γιατί έγινε ο έλεγχος αυτός? Μου έδωσαν εντολή να κάνω έλεγχο και εκεί. Ποιος την έδωσε την εντολή? Η κόρη του αείμνηστου Νίκου Βαρδινογιάννη. Του ιδρυτή της δυναστείας. Μάλιστα. Πάμε σε αυτή την υπόθεση. Ο Δημήτρης ο Φράγκος, την υπόθεση την οποία σας περιέγραψε με τους σάγκους, με τις τσάντες που πήγαιναν τα χρήματα για τα αυτοκίνητα στα Υπουργεία, την έχει επισήμως, έχει καταθέσει, σε μένα άρχισε από το Μάρτιο, Απρίλιο, τον Μάιο κατέθεσε στην κυρία Παπανδρέου, στους ανακριτές. Το Μάιο που κατέθεσε ο ανακριτές και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί εργάζονται μεθοδικά, είναι αλήθεια. Και εγώ τους έχω εμπιστοσύνη, παρότι μου λένε ότι θα θαυτεί η ιστορία. Εγώ πιστεύω ακράδαντο ότι δεν θα θαυτεί και ότι θα οδηγηθεί εκεί που πρέπει. Κανένα κόμμα από τα υπάρχοντα δεν ενδιαφέρθηκε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που νόμιζε ότι θα πηδήξει μέχρι το ταβάνι για να πει σκίστους τώρα, ευκαιρία είναι. Όπως έδιναν τις θεατρικές παραστάσεις για τη Μαϊμού Λίστα Λαγκάρτ, υπέθεσαν για μια τόσο σοβαρή ιστορία ότι θα πηδήξουν μέχρι το ταβάνι. Ούτε από τον καναπέ δεν σηκώθηκα. Και αυτό είναι το παραπονό μου, κύριε Κουρούπλη. Πίτσα μπύρα με τις καταγγελίες μου. Εγώ την εκδικούμε την πίτσα μπύρα. Γιατί βαρέθηκα. Η πίτσα μπύρα για μένα ήταν όλα αυτά τα χρόνια ένας θρίαμβος. Αλλά ήταν ένας θρίαμβος χωρίς αντίκρισμα. Μπράβο Τριανταφυλόπουλε, σκίστους Τριανταφυλόπουλε, μπροστά Τριανταφυλόπουλε και οι άλλοι από πίσω, κύριε Καραγιαννίδη, ξέρετε πώς, γιατί η κερκίδα σε πουλάει εύκολα. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα σε κάνει ήρωα και πολύ γρήγορα έρχεται και το ου. Ή κάνω λάθος? Είναι στο πρόγραμμα αυτό. Έτσι. Το ου είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τι συμβαίνει, γιατί πού είναι τα αντανακλαστικά του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα? Τώρα κύριε Τριανταφυλόπουλο, δεν νομίζω. Αδικείται το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνει και τίποτε άλλο παρά να καταγγέλει, να καταθέτει ερωτήσεις, να σηκώνει θέματα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, ειλικρινά, εγώ δεν θέλω να πάρω καμιά θέση να δικαιολογηθώ. Εγώ την ακούω, εγώ προσωπικά την ακούω πρώτη φορά. Και δεν νομίζω ότι θα είχε κανένα λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το θέμα να τα αφήσει. Θεωρείτε ότι υπήρχε κάποιος λόγος? Όχι, είπα κάτι δεν τέτοιο. Λέω, μου γεννά την περιέργεια. Κάποιο, όχι, μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις τώρα, είναι τόσα αυτά που βγαίνουν συνεχώς. Μα αυτά δεν είναι κάτι που βγαίνει συνεχώς. Αυτό είναι βαρύ. Αφορά πέντε πρωτοκλασσάτους υπουργούς. Κοίταξε, εγώ άκουσα ότι περίμενα, είχες πει ένα βράδυ ότι είχες μια συνεννόηση με τον κύριο Κακλαμάνη και θα πήγαινε στο... Πήγαμε στη Βουλή και η κουβέντα ήταν μια κουβέντα τόσο... Τι να πει κανείς δηλαδή. Τώρα όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει, τον ρώταγε τον άνθρωπο πώς είναι το σπίτι, πού είναι το σπίτι, πώς μπήκες, γιατί το ξέρε. Από ποια πόρτα μπήκες, από ποια είσοδο εκεί, ποιο στενό αυτό, όταν κατάλαβε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα για να πάει και να κάνει αυτή την καταγγελία ρισκάρει
την ασφάλειά του. Είχε κανένα άλλο λόγο, ήρθε και ζήτησε λεφτά από σένα και σου είπε δώσε μου λεφτά για να κάνω καταγγελία. Όχι, δεν ζήτησε τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Αυτονόητο είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που το κάνει αυτό. Κάτι ξέρει. Δεν μπορεί να φαντάζομαι να ήρθε. Δεν είναι τρελός να έρθει να εκθέσει τον εαυτό του και να πει. Διότι δεν είναι και εύκολο να καταγγείλει. Όχι, αλλά λέω, αφού υπέστη όλα τα τεστ, επειδή αναφέρθηκατε στον κύριο Κακλαμάνη, για το αν γνωρίζει το σπίτι και ήταν γνώστης και της τελευταίας γωνίας, γιατί αντιλαμβάνεσαι πως όταν πηγαίνεις να κάνεις μια τέτοια δουλειά, για τους απλούς ανθρώπους είναι πολύ σύνθετο να κουβαλήσεις μισό εκατομμύριο σε ένα σπίτι, έτσι δεν είναι? Δεν το ξεχνάς αυτό το σπίτι εύκολα. Για αυτούς που έμαθαν να κουβαλάνε τα εκατομμύρια πέρα δόθε, ίσως να είναι μια απλή διαδικασία, να μην το θυμούνται. Αλλά για έναν απλό άνθρωπο μεροκαματιάρι, που ζει με πολύ λίγα χρήματα, είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρει πολύ καλά που πήγαν τα χρήματα και που παραδόθηκαν. Και ρωτώ, 5 είναι υπουργοί, 4 είναι πρωτοκλασάτοι. Και ο 5ος, αλλά οι 4 είναι ονόματα βαριά. Δεν έπρεπε να σηκωθείτε όρθιοι και να πείτε ποιοι είναι, ρε αδερφέ, έλα εδώ, Φράγκο. Διαφέρει μας το θέμα να το πάμε κι εμείς στη Βουλή. Ένα. Έρχεται ο Σαραντίδης τώρα. Και επί ένα μήνα βγάζει μια ιστορία. Αρχίσαμε πολύ πριν τις γιορτές και έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε σήμερα. Και βγάζει μια τόσο βαριά ιστορία. Για μια τόσο βαριά οικογένεια. Και λέει φοροδιαφυγή 150 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι λίγο το ποσό. Όχι, βέβαια. Το Κοντομινά τον έχουν μέσα σήμερα για ένα δάνειο επισφαλές, λέει, των 100 εκατομμυρίων, το οποίο έχει την εγγύηση και την ασφάλεια δύο κτηρίων. Και δεν το κάνω για να τον στηρίξω, γιατί κανονικά εγώ ήθελα να το δαγκώσω το σβέρκο του Κοντομινά για τον τρόπο και τον λόγο που φύγαμε από τον Α πριν από χρόνια. Αλλά τον έχουν μέσα για ένα κτίριο το οποίο είναι εγγυημένο, για ένα δάνειο που είναι εγγυημένο από δύο εταιρείες, με μια δικαστική απόφαση διοικητικών δικαστηρίων με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο 38 εκατομμύρια που τους τα έδωσε, τους τα προσέφερε κιόλας για να ικανοποιηθεί το, με ένα δάνειο το οποίο εξυπηρετείται κανονικά στην ώρα του και το οποίο ορθώς κατά την κρίση της κυρίας Παπανδρέου εκρίθη ότι μπορεί να είναι και επισφαλές. Και καλά έκανε και άσκησε αυτή τη δίωξη. Γιατί κανένας δεν πρέπει να είναι, και για μένα έπρεπε να το κάνει και για τον οποιονδήποτε. Αλλά θα δούμε ποια είναι. Εάν ο Κοντομινάς δεν έχει κάνει καμία κομπίνα, τα χρήματα που πήρε για αυτή τη δουλειά να τα χρησιμοποιήσει για άλλη, γιατί είδα κάτι σε διαγράμματα και επειδή έτυχε να ψάξουμε κι εμείς και να γνωρίζουμε στις εφημερίδες, είχαν την πορεία των χρημάτων του δανείου όπως πάρθηκε και πήγαινε σε διάφορες τράπεζες, όπως έχει δικαίωμα να το διοχετεύσει ο έχον, το owner του δανείου, και είχαν και μια γραμμή χωρίς ποσόν για ένα σπίτι στο Λονδίνο. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε ότι ο άνθρωπος πούλησε σπίτι στο Λονδίνο, δεν πήρε σπίτι. Γι' αυτό το λόγο μου φαίνεται πολύ περίεργο να εξαντλείται η αυστηρότητα στον Κοντομινά και να μην εξαντλείται η αυστηρότητα σε κάποιους κυρίους οι οποίοι έχουν επιχειρηματία σε Ελλάδα 2,5 δις δανεισμό με εταιρεία αξίας 400 εκατομμυρίων. Πώς γίνεται να πάρεις 2,5 δις? Όλες αυτές οι υποθέσεις πρέπει να ανοίξουν. Πώς θα ανοίξουν? Διότι εμείς ανοίγουμε και εσείς δεν ακολουθείτε. Πώς θα ανοίξουν? Όχι, καλά τώρα. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, να αναδεικνύουμε συνεχώς τα ζητήματα. Δεν κάναμε εμείς θέμα να φεβαστούμε. Μόνο ο Στρατούλης έχει σηκώσει. Ο Στρατούλης μόνο. Ο Στρατούλης με κίνδυνο να χαρακτηριστεί πάλι γραφικός και να τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες είναι ο μόνος, είναι έτσι που τα λέει ο κύριος Σαραντίδη. Από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο ο κύριος Στρατούλης. Κύριος με κάπα κεφαλαίο. Αυτό όμως, αυτό δεν ξεπλένει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε. Οι υπόλοιποι τι κάνετε? Ο Στρατούλης, ο Κουρουμπλής, ο καθένας είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αναλαμβάνουν κάποιο θέμα. Το ανέλαβε λοιπόν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το έφερε, το κατέθεσε στη Βουλή. Αυτό έχει σημασία. Πρέπει να το κάνει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κάνω άλλο. Ο άλλος πάει παρακάτω. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι αν το έκανε ένας ή 10 μαζί. Εμείς σήμερα αναδείξαμε ένα θέμα τεράστιο. Με όσες πιέσεις και αν δέχεται ο σταθμός. Όσο ο σταθμός αντέχει, από εδώ. Θα το ψάξουμε. Όσο ο σταθμός δεν αντέχει, από το Zoogla.gr. Και τώρα σκέφτομαι να βγάλω και την εφημερίδα Zoogla Press να τελειώνουμε. Όσο ο σταθμός αντέχει, εμείς από το σταθμό. Όσο ο σταθμός δεν αντέχει, θα λέτε στα εγγόνια τα ανήψια σας και τα βαπτιστήρια σας, όσοι είστε παππούδια και δεν ξέρετε από ηλεκτρονικά, να σας βάζουν στο Zoogla.gr.
να τα διαβάζετε από εκεί. Μπείτε και θα καταλάβετε τι έχει να γίνει από αύριο. Εδώ αρχίζει ένα πολύ μεγάλο πάρτι, διότι η δικαιοσύνη αποδίδεται επιλεκτικά. Ορισμένους τους χώνουμε μέσα για εντυπωσιασμό και ορισμένους δεν τους ακουμπάμε, είναι οι ιερές αγελάδες. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Όχι, πείτε μου πώς μπορεί να συμβαίνει. Τι είναι εδώ, Σουλτανάτο είναι, Δημοκρατία είναι, Ευρώπη είναι, Πακιστάν είναι, τι είναι, για πείτε μου. Γιατί σε λίγο, επειδή είπα τη λέξη Πακιστάν, θα έχουμε Ταλιμπάν στα βούνα, έτσι όπως πάει η δουλειά. Μπορεί να ο Πρωθυπουργός να λέει ότι η ανάκαμψη έρχεται το 2014 και εγώ το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Μακάρι, για να του πούμε συγχαρητήρια. Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ από τον περασμένο Μάιο, αλλά αυτό το φως ήταν λογιστικό. Ο κόσμος δεν το είδε στην τσέπη του. Εάν ο κόσμος το δει από το 2014 στην τσέπη του, εκεί όπως υπολογίζουν κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι τρίτο κόμμα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα πάει εκεί με το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Ο κόσμος δεν τα αντέχει αυτά τα παιχνίδια. Και το ξέρουν πολύ όσο καλά. Όσο δεν θα εμπεδώνεται το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και θα υπάρχουν αυτού του είδους τα φαινόμενα, όπως τώρα την περίπτωση που καταγγείλει ο κ. Σαραντίδης, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και ο κόσμος να υφίσταται, διότι ο κόσμος θα επιδείκνει με πολύ μεγαλύτερη υπομονή, εάν ήξερε ότι εντάξει, υπάρχει μια κρίση, όλοι υποφέρουν, υπάρχει μια αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, τουλάχιστον σε αυτή την κρίση πληρώνουν όλοι. Αυτό το μόνο που δεν γίνεται εδώ, τι θέλετε να σας πω τώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, και μου λέτε τώρα τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πριν από 10 μέρες φέρανε τροπολογία να διαγράψουν 900 εκατομμύρια πρόστιμα στα φορά. Όχι λόγια. Έργα. Δείτε λοιπόν. Τι άλλο να κάνουμε, δεν κάνουμε. Όχι, άλλο σας λέω. Καλά, εντάξει. Όχι, ρεπορτάζ. Τι καλά, εντάξει. Οι δημοσιογράφοι συνεργάζονται, η πολιτική με τον δημοσιογράφο. Ωραία. Όχι κάτω από το τραπέζι. Δεν νομίζω ότι μου έδωσε θέμα και δεν το προχώρησα. Μην μου λες τώρα τέτοια πράγματα. Κοίταξε λοιπόν τι ωραίο θέμα θα σου δώσω τώρα. Δώστε μου το και να το προχωρήσω. Σε υπόθεση φοροδιαφυγής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να εμπλέκονται εταιρείες αδερφή Γουλανδρή και πρακτορείο Βόρη συμφερόντων της οικογένειας Γουλανδρή σύμφωνα με τις καταγγελίες του κ. Σαραντίδη. Είδατε πώς θα σας αναλάβουν τώρα. Στοργή και προδέρμ, κύριε Σαραντίδη. Ο πρώην αρχιλογιστής του επιχειρηματία καταγγέλει ότι από πραγματογνωμοσύνη που έγινε το 6 διαπιστώθηκε ότι η φοροδιαφυγή των δύο εταιρεών του εφοπλιστή για την περίοδο 92-2000 ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια. Λόγω μάλιστα των προσαυξήσεων και των προστήμων σήμερα, το παραπάνω χρηματικό ποσό ξεπερνά, όπως υποστηρίζει ο λογιστής, μία περίπτωση, τα 57 εκατομμύρια ευρώ. Για να δείτε πώς θα φτάσουμε στα 150 πλάς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Νέες καταγγελίες φωτιά για τη φοροδιαφυγή μαμούθων εταιριών Αφή Γουλανδρή και Πρακτορείο Βόρη, συμφερόντων της οικογένειας Γουλανδρή, κάνει στην κάμερα της εκπομπής ο πρώην αρχιλογιστής του επιχειρηματία Γιώργος Σαραντίδης. Ο κ. Σαραντίδης καταγγέλει ότι η φοροδιαφυγή των εταιριών του εφοπλιστή για την περίοδο 1992-2000 ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το 2006 ορίζεται πραγματογνωμοσύνη για τις δύο εταιρείες, Αδερφή Γουλανδρή και Πρακτορείο Βόρη. Συμφερόντων Γουλανδρή και ίδιο. Το 2007 τελειώνει η πραγματογνωμοσύνη και αποφαίνεται ότι υπάρχει έλλειμμα 8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καταλογίζει εις βάρος των υπαλλήλων. Το έλλειμμα λοιπόν αυτό ήταν, όπως αποφαίνεται η πραγματογνωμοσύνη, χωρίς παραστατικά. Ήταν έλλειμμα διότι δεν υπήρχαν τα παραστατικά. Οι υπάλληλοι των εταιριών κατηγορήθηκαν για αυτό το διάστημα, εμείς δηλαδή κατηγορηθήκαμε για αυτό το διάστημα, μετά από ελέγχους που είχαν γίνει και οι οποίοι ανέδειξαν από το 92 μέχρι το 99 και οι οποίοι ανέδειξαν ότι εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και κανένα έλλειμμα. Κατά συνέπεια, η πραγματογνωμοσύνη που έβγαλε αυτά τα ελλείμματα έδειξε ότι δεν υπήρχαν παραστατικά. Μέχρι τότε που έγιναν οι έλεγχοι, δηλαδή, ο τελευταίος έγινε το 2000 μέχρι την περίοδο 99, έδειχνε ότι δεν υπήρχε κανένα έλλειμμα και υπήρχαν τα παραστατικά. Η πραγματογνωμοσύνη ανέδειξε ότι δεν υπήρχαν παραστατικά, άρα κάπου χάθηκαν
και το έλλειμμα ήταν 8 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα, το οποίο την φοροδιαφυγή αυτή που για μένα υπήρχε και την οποία είχα καταγγείλει στα Υπουργεία, τη μετονομάσαν σε έλλειμμα εις βάρος των υπαλλήλων. Αυτή λοιπόν η φοροδιαφυγή, η οποία δεν υπήρχαν παραστατικά, άγγιζε για τις δύο εταιρείες τα 8 εκατομμύρια κατά τους πραγματογνώμονες. Αυτά λοιπόν τα 8 εκατομμύρια δεν τα ανέδειξε ο έλεγχος που έγινε το 2002 από τους επιθεωρητές, το ΣΔΟΕ και τον οικονομικό επιθεωρητή του Υπουργείου, τον κύριο Γεώργιο Σταματόπουλο. Δεν τον ανέδειξε αυτά τα οποία ανέδειξαν ως έλλειμμα ή πραγματογνώμονες. Η καταγγελία που είχε γίνει όμως από μένα έδειχνε ότι υπήρχε τεράστια φοροδιαφυγή, την οποία προσπάθησαν να ρίξουν στις πλάτες των υπαλλήλων. Η φοροδιαφυγή λοιπόν αυτή, κατά το 2002, ήταν της τάξης του 31 εκατομμυρίων. Όπως λέει μάλιστα ο λογιστής, λόγω των προσαυξήσεων και των προστήμων, το χρηματικό ποσό απέτησης του ελληνικού δημοσίου σήμερα ξεπερνά τα 57 εκατομμύρια ευρώ. Η απέτηση του δημοσίου σήμερα είναι 57 περίπου εκατομμύρια για τις δύο εταιρείες. Αυτή τη φοροδιαφυγή συγκάλυψαν οι επιθεωρητές, συγκάλυψε ο κύριος Σταματόπουλος, κυρίως ο πρώτος επιθεωρητής, και οι επόμενοι, 6 που ακολούθησαν, και συγκάλυψαν οι υπουργοί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Κάτι σχολιάσατε, είπατε, κύριε Κουρουμπλή. Ναι, λέω, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, όταν λέμε, πρέπει, παιδιά, φορολογήστε τέλος πάντων το εφοπλιστικό κεφάλαιο όταν φωνάζουμε. Κάποιοι μας λένε, φωνάζετε, ζητάτε τέτοια πράγματα για να φύγουν οι εφοπλιστές από την Ελλάδα. Λέω, τέτοιο λιβάδι που βρήκαν εδώ, πώς να φύγουν όταν... Πού θα τολμούσαν να κάνουν αυτού του είδους τη φοροδιαφυγή, στην Αγγλία ή δεν ξέρω σε ποια άλλη χώρα που θα μπορούσαν τέλος πάντων να πάνε. Ακούστε, αυτά τα οποία θα βγουν από εδώ και πέρα στη δημοσιότητα, θα δουν το φως της δημοσιότητας, είναι ασύλληπτα. Ασύλληπτο ήταν ότι η κόρη του Σαραντίδη, ανήλικη, οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον δικηγόρο, τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Μιχάλη. Το Μιχάλη. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 16 χρόνια οδηγήθηκε σε τακτικό ανακριτή. Γιατί ο μηνυτής ήταν ο Γουλανδρής. Από εκεί και ως εκεί, για να σου πω από πού και ως πού. Και καταργήθηκε ο νομικός πολιτισμός αυτής της χώρας. Ένα άλλο συμβάν είναι ότι ο δικηγόρος, ο κύριος Καπερνάρος, τον εγκατέλειψε τη σύζυγό του την ημέρα της δίκης. Και της είπε, βρες δικηγόρο. Λυπάμαι που το λέω, γιατί είναι φίλος της εκπομπής, έχει εμφανιστεί τόσες φορές, έχει καταγγελθεί εδώ και 15 μέρες και δεν πήραμε ούτε μια απάντηση από τον κύριο Καπερνάρο. Αλλά δεν θέλω να το τραβήξω άλλο προς τα εκεί, γιατί έχουν τη δική τους πολιτική κρίση αυτές τις μέρες, να μην θεωρηθεί ότι κάνω τέτοιου είδους επίθεση. Θα τα δείτε σε λίγο στα ρεπορτάζ αυτά. Αυτά έχουν βγει από εδώ μέσα. Έχουν συμβεί πράγματα, τραγικά πράγματα. Θα δείτε διαθήκες που θα ανοίξουν εδώ πέρα, να πεθαίνει ο πατέρας, να αφήνει τη δυναστεία στη μάνα και στα παιδιά και ξαφνικά να βγάζει δικαστής Έλληνας δικαστική απόφαση να εξαιρεί τη μάνα από τη διαθήκη που άφησε ο πατέρας. Έτσι στήθηκαν οι αυτοκρατορίες. Πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς, δεν τα συλλαμβάνει ο ανθρώπινος νους. Εδώ είναι προτεκτοράτο, δεν είναι δημοκρατία, το καταλάβατε. Επίφαση δημοκρατίας είναι. Έτσι. Σε αυτή την εξουσία που είχατε ως Πασόκ, τότε συμμετείχατε κι εσείς, και η Νέα Δημοκρατία. Χτίστηκε αυτό, δομήθηκε αυτό το κράτος των ταμπατζίδων. Πολύ μεγάλες κουβέντες είπε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είπε μεγάλες κουβέντες. Αλλά ήταν κουβέντες, γιατί την ίδια στιγμή διόριζε το Φιλιππίδη σε αυτή τη θέση που τον κυνηγάνε σήμερα. Και έγραψε ένα ωραίο άρθρο ο Αποδητηριάκιας. Ο κύριος Καραγιαννίδης τον Αποδητηριάκη, αν είναι ο ίδιος, γιατί λέει, εντάξει, ο Αποδητηριάκιας, στο site του όμως, έγραψε ότι, ρε παιδιά, το Φιλιππίδη, το αυτή αυτούνου που τον διόρισε, δεν το τσιμπάει κανένας να του πει, καλά ρε μάγκα, εσύ δεν έχεις καμιά ευθύνη που τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Πολιτική ευθύνη τουλάχιστον δεν έχεις. Κανένας το απειρόβλητο, οι οικογένειες
στο Πυρόβλητο. Όποιος είναι από Τζάκι στο Πυρόβλητο και όποιος δεν είναι από Τζάκι στο Τζάκι. Δεν είναι λογική αυτή, κύριε Καραγιάννη, δεν κάνω λάθος. Πρέπει να μιλήσουν οι αγχώνες στο Σύνταγμα, στην Ομόνοια. Αγχώνες. Βεβαίως. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό που είπε η κυρία εδώ πέρα προηγουμένως, ότι πρέπει θεσμικά πλαίσια για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι σε άλλες ιστορίες, σε άλλα κράτη, πιο προχωρημένα. Εδώ πέρα είναι Ιράν. Ναι, όσες θέλει... αγχώνες και αν στηθούν, και αυτοί που θα αναλάβουν την εξουσία την επόμενη μέρα, αν δεν υπάρχουν θεσμοί και αν δεν δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που να δεσμεύει τη διαχείριση, και άμα θέλετε να σας διαβάσω, νομίζω... Και ποιος θα τις φτιάξει τις θεσμικό. Σας διαβάσω λίγο αυτό που είχε γράψει ο Καρλ Πόπερ. Όσα θεσμικά πλαίσια και να κάνεις, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν πρόκειται να... Τι θα πει, δηλαδή, επαφίουμε τη δημοκρατία στην καλή πρόθεση του όποιου έχει ή δεν έχει πολιτική βούληση. Αυτό που είπε... Νομίζω δεν υπάρχουν νόμοι σήμερα. Αυτό που έγραψε ο Καρλ Πόπερ, δεν υπάρχουν νόμοι σήμερα. Με επιτρέπετε να το διαβάσω, γιατί... Γιατί οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν υφίστανται. Είναι πια καιρός να μάθουμε, όπως είπε ο Καρλ Πόπερ, στο ανοιχτή κοινωνία και εχθροί της. Στους απλούς ανθρώπους να λέτε ποιος είναι ο Καρλ Πόπερ, γιατί. Λοιπόν, δεν ακούστε με λίγο ότι το ερώτημα ποιος πρέπει να χειρίζεται την εξουσία σε ένα κράτος μετρά πολύ λίγο σε σύγκριση με το πώς χειρίζεται κανείς την εξουσία και πόσοι. Πρέπει να μάθουμε ότι όλα τα πολιτικά προβλήματα είναι θεσμικά, δηλαδή προβλήματα νομικού πλαισίου και όχι προσώπων. Τι θα πει πολιτική βούληση, κύριε Κουρουπλή? Όχι, δεν είναι όμως και προσώπων, και συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω. Αλλά πιστεύω όμως ότι επειδή, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αναφερθήκατε ότι θα κάποιος θα πρέπει λίγο να τραβήξει και το αυτάκι αυτού νου που τον εμπιστεύτηκε. Πόσες φορές εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη μας? Πόση τη δύναμη τελικά την οποία και αποκτεί κάποιος ξαφνικά την εκμεταλλεύεται και την χειρίζεται τελείως λάθος για το κοινωνικό σύνολο. Άρα, μήπως όμως... Ότι υπάρχει μήπως ένα όμως... θεσμών, δεν υπάρχει. Αφισβητεί κανείς. Αλλά να ξέρεις ότι και σήμερα υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχουν νόμοι για τη φοροδιαφυγή που αναφέρεται. Και προεδρικά κύριος... διατάγματα της μίας νύχτας συνέχεια όμως, Κουρουπλή. Πόσα πράγματα λέγονται με προεδρικά διατάγματα της μίας νύχτας? Οι ελεκτικοί μηχανισμοί που έχει υποχρέωση η δημόσια διοίκηση να έχει και να ασκείται από τους καθήλυνα αρμοδίους υπαλλήλους των Υπουργείων, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι καριέρας, μόνιμοι, και όχι διάφοροι μετακλητοί, συνεργάτες, υπουργοί και τα λοιπά, μήπως είναι στο περιθώριο? Αυτό που είπε ο Καρλ Πόπερ... Για σκεφτείτε το αυτό, αυτό όλοι. Η αναφορά που έκανε η κυρία Γρήβα σε αυτόν τον μεγάλο αυστριακό φιλόσοφο, ο οποίος ξέσκισε τον νέο μαρξισμό με άρθρα του και με δοκίμια, για να λέμε και στον κόσμο ποιος είναι, μπας και ψάξουν και... Είναι ωραίο να το περνάμε σαν μήνυμα προς τον κόσμο αυτό. Ούτε το γνωρίζουν, ούτε το λαμβάνουν υπόψη τους. Διότι εδώ είναι σουλτανάτο. Και τον Καρλ Πόπερ τον έχουν γραμμένο στα παλιά του στα παπούτσια. Λοιπόν, ο λογιστής καταγγέλει στην κάμερα της εκπομπής, ο κύριος Σαραντίδης εν προκειμένου, ότι κατά τα έτη 2000-2001 οι εταιρείες του επιχειρηματία μέσω καταγραφής εσόδων του σε βιβλία με μεταχρονολογημένη θεώρηση είναι έτοιμος να οδηγηθεί και ο ίδιος στο πρετόριο, γιατί ήταν αρχιλογιστής. Θέλει κουράγιο για να το κάνεις αυτό που κάνει ο Σαραντίδης σήμερα. Με μεταχρονολογημένη θεώρηση διέπραξαν φοροδιαφυγή προσεγγίσεις τα 29 εκατομμύρια. Διευκρινίζει μάλιστα ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η φοροδιαφυγή των αδερφή Γουλανδρή και Πρακτορείο Βόρειο συνολικά ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Σωστό? Σωστό. Να το δούμε. Φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να έχουν διαπράξει οι εταιρείες της εφοπλιστικής οικογένειας Γουλανδρή, σύμφωνα με τις καταγγελίες που κάνει στην κάμερα της εκπομπής ο λογιστής Γιώργος Σαραντίδης. Σύμφωνα με τον λογιστή, η φοροδιαφυγή των εταιρειών του επιχειρηματία για τα έτη 2000-2001 ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Η φοροδιαφυγή που αφορά τα έτη 2001 και 2002 μέχρι τη θεώρηση των βιβλίων δηλαδή, ανέρχεται σε 12,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Με τα πρόστιμα συνολικά, ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια μέχρι το 2002, που κανονικά είναι ο έλεγχος, και σε 62 εκατομμύρια
η απέτηση του δημοσίου είναι σήμερα. Ο λογιστής μάλιστα διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η φοροδιαφυγή των εταιριών της οικογένειας Γουλανδρή συνολικά ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική φοροδιαφυγή, η οποία θα καταγγελθεί στον οικονομικό εισαγγελέα για τις δύο εταιρείες και τα κότερα, τα πελατικά Στάρτε και Μαΐστρο, ανέρχεται μέχρι το 2002, που έπρεπε ο έλεγχος να τα έχει αναδείξει σε 80 εκατομμύρια και σήμερα υπερβαίνει τα 155 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία του δημοσίου είναι 155 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Βάσει των δεδομένων, θα πρέπει η εταιρεία Αδελφή Γουλανδρή να αποβληθεί από τον νόμο 89. Από τους νόμους και τους μετέπειτα νόμους που έχουν αντικαταστήσει τον νόμο 89 ή υποκαταστήσει τον νόμο 89. Με αυτά τα δεδομένα, για τα έτη 2003-2013, ή τύπου μια δεκαετία, θα πρέπει όλα τα έσοδά τους να φορολογηθούν με ό,τι επάγεται αυτό για το ελληνικό δημόσιο. Τα έσοδά τους και τα πρόστιμα σύν τις προσαυξήσεις υπερβαίνουν σε αυτά τα έτη τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ο κύριος Σαραντίδης αποχώρησε από την εταιρεία Γουλανδρή θυγόμενος για τον έναν έλεγχο που έγινε για κάποιο ποσό της τάξης των 250.000 δολαρίων. Τα οποία απεδείχθησαν σωστά. Ναι, ναι. Θυγόμενος διότι ενώ διαχειριζόταν δισεκατομμύρια, ξαφνικά για ένα μικρό ποσό έγινε ένας έλεγχος ο οποίος σε πάση περιπτώσει τον έθιξε. Και σκόθηκε και έφυγε. Μεταξύ των συγκατηγορουμένων ήταν ο Γεώργιος Τρίφος, ο τέταρτος από τους κατηγορουμένους. Ο οποίος ξαφνικά ενώ ήταν κατηγορούμενος βρέθηκε κατήγορος. Άλλαξε στάση και μετατράπη από κατηγορούμενο σε κατήγορο εναντίον του Σαραντίδη. Σε ένορχη βεβαίως προς τον ανακριτή κύριο Τράγκα, ο Γεώργιος Τρίφος έπλεξε το εγκόμιο του κύριου Σαραντίδη, έκανε αναφορά στο ήθος του, καθώς και στην επαγγελματική του επάρκεια, όλα αυτά, γιατί ήταν κατηγορούμενος. Όταν όμως, προφανώς με το ζημίο του, όπως σαφώς έτσι μας διευκρινίζει ο κύριος Σαραντίδης, μετετράπησε κατήγορο, τότε έλεγε διαφορετικά πράγματα, να το δούμε κι αυτό. Ο Γεώργιος Σαραντίδης, μιλώντας για τον τέταρτο κατηγορούμενο από τις μηνύσεις που είχαν ασκηθεί σε βάρος τους από τις εταιρείες Αδελφή Γουλανδρή Ελλάς ΕΠΕ και Πρακτορείο Βόρης ΕΠΕ, περιγράφει το εξής περίεργο στην υπόθεση. Ενώ όπως φαίνεται αρχικά και με αποστολή ένορκης βεβαίωσης προς το γραφείο του ανακριτή τον Ιούνιο του 2001, υποστήριζε με σθένος τον Γεώργιο Σαραντίδη για όσα του καταλογίζονταν, τελικά η στάση του αυτή άλλαξε αφού τα αρχικά λεγόμενά του αντικαταστάθηκαν από κατηγορίες εναντίον του Γεώργιου Σαραντίδη. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για τον τέταρτο κατηγορούμενο? Ο τέταρτος συγκατηγορούμενός μας κατηγορήθηκε σαν συνεργός στην υπεξαίρεση, νομοποίηση κτλ. Ό,τι είχαμε όλοι είχε και αυτός. Το 2001, σε μια αντιδικία που είχα εγώ με την εταιρεία στον Πειραιά για τις αμοιβές μου, για τις αμοιβές που ζητούσα, κατέθεσε σε συμβολιογράφο του Πειραιά ένορκη κατάθεση ενώπιον του δικηγόρου της αντίδικου εταιρεία, κ. Κωνσταντίνου Κεράτσα. Αναφέρει επιλέξει τα εξής. Έχω να τονίσω ότι ο Γεώργιος Σαραντίδης καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στην εν λόγω εταιρεία υπήρξε ευσυνείδητος και άριστος υπάρχει, τιμιότατος και ηθικότατος, θυσιαζόμενος για τα συμφέροντα της εταιρείας Αδελφή Γουλανδρή
και πρακτορείων Βόρεια Επιφάνεια. Εγώ από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε αυτό το γεγονός, το απέδωσα ότι ήταν θέμα συμπαιγνίας, συμφωνίας με τους αντιδίκους. Διότι όταν παρουσιαστήκαμε στον κύριο Γωμάτο το πρωί, αντί να καλέσει τη μικρή Χριστίνα, η οποία έδινε εξετάσεις για να την απαλλάξει από την περισσότερη εκείνη την ημέρα, αντί να καλέσει εμένα που γνώριζα κυρίως εγώ την υπόθεση, κάλεσε πρώτο, κατά περίεργο τρόπο, τον κύριο Τρίφο, ο οποίος αργότερα έγινε ψευδομάρτυρα. Ο κύριος Τρίφος κατέθεσε, λοιπόν, ο κύριος Τρίφος κατέθεσε όσα κατέθεσε εναντίον μας και από εκεί εγώ αντιλήφθηκα. Συγχρόνως ερχόμενο το γράμμα, το υπόμνημα το οποίο έβαλαν οι αντίδικοι και λένε ότι δεν έχουν απέτηση από τον Τρίφο και ότι έκανε τη δουλειά του. Είναι κάτι που θα το δούμε. Βεβαίως. Και από εκεί εγώ κατάλαβα ότι υπήρξε συμπαιγνία. Το 2001, ύστερα από μήνυση έγκληση της εταιρείας Αφίγου Λανδρή, Ελλάς ΕΠΕ εναντίον 4 ατόμων, η υπόθεση ανατέθηκε στον πρώτο κατά σειρά 12ο τακτικό ανακριτή, ύστερα από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά των μηνυόμενων Γεώργιου Σαραντίδη, Δημήτρη Χατζή, Ιωάννη Χατζή και Γεώργιο Τρίφο, με την κατηγορία της υπευσέρισης κατά συναυτουργία για τους δύο πρώτους κατηγορούμενους και με την κατηγορία της άμεσης συνέργειας στην υπευσέρηση για τον τρίτο και τέταρτο κατηγορούμενο. Κατά τον πρώτο χρόνο χειρισμού της υπόθεσης το 2001, από τον πρώτο κατά σειρά 12ο τακτικό ανακριτή, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη επί της υπόθεσης, ενώ την επόμενη χρονιά και συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου του 2002 ασκήθηκαν επιπλέον δύο μηνύσεις εγκλήσεις, οι οποίες στρέφονταν επιπλέον εναντίον 15 ατόμων, δηλαδή εναντίον των 4 συζύγων των κατηγορουμένων, καθώς και 7 παιδιών. Στις 4 Νοεμβρίου του 2002, οι δικηγόροι της εταιρείας Αφίγου Λανδρή ΕΠΕ καταθέτουν προς διευκόλυνση του έργου του πρώτου κατά σειρά 12ου τακτικού ανακριτή στοιχεία από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τριών πρώτων μηνυόμενων, στους οποίους αναφέρονται στοιχεία λεπτομερή, κάτι το οποίο δεν γίνεται στην περίπτωση του τέταρτου κατηγορούμενου Γεώργιου Τρίφου. Την περίοδο από Σεπτέμβριο του 2003 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2006, όπου ασκούσε καθήκοντα ο δεύτερος κατά σειρά 12ος τακτικός ανακριτής που χειριζόταν την υπόθεση, ξεκίνησε η διαδικασία κλήσεως απολογία των άμεσων εμπλεκόμενων κατηγορουμένων για υπευσέρηση και νομιμοποίηση μαύρου χρήματος. Το απίστευτο της υπόθεσης ξεκινά όταν πρώτος καλείται σε απολογία ο κατηγορούμενος Γεώργιος Τρίφος, διαδικασία που δεν δικαιολογείται αφού σύμφωνα με το κατηγορητήριο πρώτη σε απολογία έπρεπε να κληθούν η Γεώργιος Σαραντίδης ως αρχιλογιστής της εταιρείας, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας. Όπως διαπιστώνεται κατά την ημέρα απολογίας του Γεώργιου Τρίφου, σε γνώση του τακτικού ανακριτή βρίσκεται κείμενο το οποίο φαίνεται ότι έχει αποσταλεί από την εταιρεία του εφοπλιστή και σύμφωνα με το οποίο ο Γεώργιος Τρίφος απαλλάσσεται από την εταιρεία σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί. Το κείμενο φέρει ημερομηνία 4 Μαΐου του 2004, μία μέρα δηλαδή πριν κληθεί σε απολογία. Αυτό γεννά ερωτήματα ως προς τη διαδικασία της απολογίας. Πώς είναι δυνατόν η εταιρεία να ξέρει το περιεχόμενο της κατάθεσης του Γεώργιου Τρίφου μία ημέρα πριν αυτός κληθεί σε απολογία? Και όμως είναι δυνατόν, αφού όπως αποδεικνύεται με έγγραφο που φέρει ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 2003, και έχει συνταχθεί από τους δικηγόρους του κυρίου Γουλανδρή, αναφέρεται η πρόθεση να προχωρήσει κάθε νομική ενέργεια προκειμένου ο κατηγορούμενος Γεώργιος Τρίφος να απαλλαχθεί από το σύνολο των κατηγοριών που του έχουν αποδοθεί αρχικώς από την εταιρεία Αφίγου Λανδρή Ελλάς ΕΠΕ. Το υποσχετικό κείμενο υπογράφεται από τους πληρετσούσιους δικηγόρους του εφοπλιστή, ενώ στο κάτω μέρος της δεύτερης σελίδας του εγγράφου υπάρχει και υπογραφή του Γεώργιου Τρίφου, του τέταρτου κατά σειρά κατηγορούμενου. Όπως αποδεικνύεται, οι όλες ενέργειες των πληρετσούσιων δικηγόρων για το υποσχετικό κείμενο με αποδέκτη τον Γεώργιο Τρίφο είχαν τη σύμφωνη γνώμη του εφοπλιστή Ιωάννη Γουλανδρή, κάτι που φαίνεται από την δήλωση που υπογράφει ο εφοπλιστής
με ημερομηνία 2 Δωδεκάτου του 2003. Αυτά είναι τα εύκολα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μπορείς έναν κατηγορούμενο να τον καταστήσεις κατήγορο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το πετύχεις αυτό. Για μια υπόθεση πολύ βαριά, όπως αντιλαμβάνεστε, για την οποία επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή. Δεν μπορεί σήμερα λοιπόν η δικαιοσύνη να δείχνει την ευαισθησία της προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς άλλες να σιωπά, κυρία Γρήβα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Τα ποσά είναι ηλικιώδη, είναι τεράστια. Και ο κόσμος βεβαίως αγνοεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβαιναν και δεν είναι άμυροι ευθυνών όλοι οι κύριοι που αναφέραμε για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες πολίτες. Για την υπόθεση αυτή, μαζί με τον κύριο Σαραντίδη, ο κύριος Διαλυνάς έχει κάνει αναφορά στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ναι, βέβαια. Για ποιον ακριβώς λόγο? Στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, καταρχήν για παραλήψεις και μη νόμιμες ενέργειες δικαστών. Επίσης στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον επιθεωρητή, γιατί πάντα έχω μία αρχή ότι πρέπει να απευθυνόμαστε σε πολλούς. Για ευνοήτους λόγους. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να πάμε μέσα στη βδομάδα. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε μέρα, να μιλάμε στο τηλέφωνο με κωδικούς και να προσέχουμε τον ίσιο μας. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, διάφορες φήμες, πολλά. Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι πολύ απαξιωτικό για τη ζωή μας, για την αισθητική μας, για τον πολιτισμό μας. Εγώ έχω να σας πω ένα πράγμα που θα βοηθήσει την συζήτηση. Εμείς λοιπόν ήρθε η ώρα να πάμε να τα καταθέσουμε αυτά στον οικονομικό εισαγγελέα, στην αρχή βρώμικου ξεπλήματος, βρώμικου χρήματος, στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, με όλα τα στοιχεία για τη φοροδιαφυγή, σε πρώτη φάση, για να κλείσουν τα στόματα και να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Επίσης έχω να σας πω και το έχω καθήκον αυτό για τον Δημήτρη που δείξατε προηγουμένως. Ο άνθρωπος αυτός ταξίδευε στο Αγρίνιο, σταματήσαν το λεωφορείο, μπήκαν μέσα 6 άτομα της δίωξης ναρκωτικών και τον οδήγησαν στο τμήμα Αγρινίου διότι υπήρχε καταγγελία για ναρκωτικά. Ναι. Πήγε στο σπίτι του στο χωριό και ήρθαν εκεί και τον συνέλαβαν διότι υπήρχε καταγγελία ότι μετέφερε με το αυτοκίνητό του όπλα. Ακούστε. Μιλάμε για πράγματα δηλαδή. Ενώσο ο άνθρωπος αυτός έβγαινε από την τηλεόραση, η υπόθεση αυτή έβλεπε το φως της δημοσιότητας και η υπόθεση Σαραντίδη που ακολουθούσε αμέσως μετά. Το ΣΔΟΕ την επόμενη μέρα, δηλαδή είχαμε εκπομπή Δευτέρα, την Τρίτη πήγαινε στο γραφείο του Διαλυνά να κάνει έλεγχο. Κατέθετε ο Φράγκος και όλος τυχαίως, μετά από 2 μέρες, η αστυνομία αναφέρει ο διοικητής του τμήματος, Τζιακώστας Μιχαήλ, αστυνόμος Α. Αυτό ακούστε. Και λέει ότι σε συνέχεια ανωτέρων σχετικών μας γνωρίζουμε την υπηρεσία μας, ότι η υπηρεσία μας διενεργεί καθόλου το 24ωρο συνεχής και ουσιαστικούς ελέγχους τόσο σε ύποπτα άτομα με σωματικούς ελέγχους και εξακρίβωση των στοιχείων τους, όσο και ελέγχους σε οχήματα στην ευρύτερη περιοχή δράσης στον ομόητολο Καρνανίας για παράβαση του νόμου ΤΑΔΕ, κώδικας νόμων και για τα ναρκωτικά, όπως τροποποιήθηκε με νόμο στα αυτά που γράφουν εκεί πέρα, ειδικά στις 17.08 του 13 και ώρα 22.50, άγνωστος τηλεφωνικό. Δηλαδή, κάνει την εκπομπή και την επόμενη μέρα ο άνθρωπος. Ναι. 17 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο. Ακούστε τώρα. Εγώ μιλάω για 17 Νοέμβρη. Ναι, 17 Αυγούστου 13 και ώρα. Δεν ξέρω, αλλά είναι. Δεν ξέρω επακριβώς. Αλλά ο άνθρωπος είναι και από την. Νομίζω από την Ήπειρο και περνούσε από την. Στη και στην Ήπειρο πάνω στο χωριό. Να, τον ψάχναν για όπλα. Τον Αύγουστο. Ακούστε. Άγνωστος. 22.50 άγνωστος. Τηλεφώνησε αξιωματικό υπηρεσία τη. Τη αστυνομικού τμήματος Αγρινίου και είπε ότι το υπαριθμόν τάδε αυτοκίνητο που βρίσκεται στο δρυμό Βόνιτσα σε Τελοκαρνανίας μεταφέρει ναρκωτικά. Εν συνεχεία, η υπηρεσία ενημέρωσε το κέντρο 56 της αστυνομικής διεύθυνσης Τελοκαρνανίας για την πληροφορία αυτή και με τη σειρά του το κέντρο 56, 22:55 ώρα της ιδίας ημέρας, έδωσε εντολή σε αστυνομικούς της υπηρεσίας μας που εκτελούσαν εποχούμενη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή Βόνιτσας και Αμφιλοχίας να ελέγξουν την πληροφορία.
Αστυνομικοί της υπηρεσίας μας, περίωρα 23 και 30, μετέβησαν στο δρυμό Βόνιτσας Λολοκαρνανίας και εντόπισαν σταθμευμένο το υπαρίθμη τάδε αυτοκίνητο μάρκας Golf, χρώματος μπλε, διοκτησίας τάδε, του τάδε λέει ένα όνομα το οποίο δεν χρειάζεται να το πούμε, το οποίο ήταν ξεκλείδωτο, έξωθεν από την οικία του Φράγκου Δημητρίου, του Γεωργίου και της Πινελόπης. Το δρυμό. Ο διευθύνων σύμβουλος, ο CEO της εταιρείας που έδινε τις τσάντες με τα χρήματα, είναι από το ίδιο χωριό με τον κύριο Φράγκο. Καταλάβατε. Ήταν τόσο απλό να πάρεις και να πεις ότι το αυτοκίνητο που είναι έξω από το σπίτι του μεταφέρει ναρκωτικά, να το ψάξεις και να οδηγήσεις την αστυνομία εκεί πέρα. Ανωνύμως. Δήθεν, ορίστε. Ανωνύμως. Ανωνύμως. Κάλεσαν λοιπόν τον ιδιοκτήτη της οικίας και παρουσία αυτού προέβησαν σε έρευνα στο ανωτέρω όχημα, κατά την οποία δεν βρέθηκε κάτι παράνομο και αποχώρησαν από το σημείο. Ως εκ τούτου δεν προκύπτουν στοιχεία ατόμων που να καταγγέλουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση του Φράγκου. Όπως βλέπετε, η αστυνομία έχει ανικανότητα. Ε? Έχει ανικανότητα η αστυνομία. Ναι. Αφού βρήκε το αυτοκίνητο ανοιχτό, θα έπρεπε να πάει να βάλει ναρκωτικά και μετά να τον φωνάξει να τα βρουν να το βρουν. Γελάτε. Το κάνουν. Μα έχει γίνει αυτό. Και γίνεται κατά σύστημα. Βάζει το χέρι στην τσέπη και έχει το φακελάκι εδώ. Ναι. Και σου λέει, σε πιάσαμε. Το σκέφτηκα. Μαζέψτε τον. Το σκέφτηκα. Άρα λοιπόν οι κύριοι είναι β' εθνικής. Μην τους βάζετε, σαν απατεώνες. Μην τους βάζετε ιδέες. Λοιπόν, ιδιαίτερα χρήσιμος για τον Ιωάννη Γουλανδρή αποδείχθηκε ο εξαπορήτων του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ο λόγος είναι για τον Γιώργο Αλεξανδρίδη, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Σαραντίδη, αν και δεν είχε καμία σχέση με τις εταιρείες του κυρίου Γουλανδρή, ζήτησε να γίνει επανέλεγχο σε μία από τις εταιρείες του εφοπλιστή, στην οποία είχαν επιβληθεί από το ΣΔΟ πρόστιμα της τάξης των 400 εκατομμυρίων δραχμών. Τον επανέλεγχο, μετά την υπόδειξη του κυρίου Αλεξανδρίδη, όπως διατείνεται ο κύριος Σαραντίδης, ανέλαβε ο οικονομικός επιθεωρητής Γιώργος Σταματόπουλος, ο οποίος ακύρωσε το πρόστιμο και επέβαλε πρόστιμο μόνο 880.000 ευρώ, δηλαδή 300.000 δραχμών. 880 ευρώ, συγγνώμη. Δηλαδή 300.000 δραχμών. Δηλαδή τα 400 εκατομμύρια δραχμές έγιναν 300.000 δραχμές εν μία νυχτή. Καταλάβατε. Αυτό το λέω για τους πολίτες που τους έρνουν καθημερινά στο πρετόριο. Για αυτούς που χάνουν... Πότε έγινε αυτό για 30 χρόνια. Θα σας πει τώρα ο κύριος Σαραντίδης. Αυτό έγινε το 2003. Πριν 10 χρόνια. Επανέλεγχος με την αιτιολογία ότι υπευλήθησαν μηνύσεις. Όχι ότι βγήκε απόφαση καταδικαστική. Ακριβώς. Μόνο που είπαν ότι υπευλήθησαν μηνύσεις, τα 400 εκατομμύρια γίναν 300.000. Τρελά πράγματα. Να μοιράζεται, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε Θεοί Βολών, έτσι ώστε πράγμα. Οι πολίτες που σέρνονται κάθε, να τα χρησιμοποιούν. Αυτό το λέω για τους ιατρούς που αντιπροσωπεύει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων που κάτω από δυσμενείς συνθήκες δουλεύουν και εξευτελιστικούς μισθούς στα νοσοκομεία, προσφέροντας το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο που είναι η υγεία. Ζητήστε από οποιονδήποτε μεγιστάνα τη ζωή του ή τα λεφτά του και θα σας δώσει όλα του τα χρήματα. Αυτό έτσι το λέω για να τιμήσω την παρουσία της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Αυτό είναι, το αφιερώνω σε όλους τους πολίτες οι οποίοι σέρνονται σήμερα στα πρετόρια των οικονομικών εφορίων και των τραπεζών έναντι ασήμαντων ποσών και χάνουν τα σπίτια τους. Για να καταλάβετε πώς ένα βράδυ με την παρέμβαση ενός τελέχους, ενός μεγάλου επιχειρηματία, τα 400 εκατομμύρια δραχμές έγιναν 300.000. Δείτε το. Στήριξη μέσω του στενού του συνεργάτη και διευθυντή των εταιριών του. Φέρτε να παρήχει ο επιχειρηματίας Βαρδής Βαρδινογιάννης στον εφοπλιστή Ιωάννη Γουλανδρή κατά τη δικαστική διαμάχη μεταξύ του ιδίου και του πρώην αρχαιολογιστή του Γιώργου Σαραντίδη.
ο κύριος Αραντίδης καταγγέλει στην κάμερα της εκπομπής ότι το δεξί χέρι του Βαρδί Μαρτινογιάννη, Γιώργος Αλεξανδρίδης, κίνησε τις διαδικασίες επανελέγχου των εταιριών συμφερόντων του εφοπλιστή Ιωάννη Γουλανδρή, με στόχο τη διαγραφή προστίμου ύψους 400 εκατομμυρίων δραχμών που είχε επιβληθεί από το ΣΔΟΕ σε μία από τις εταιρείες του εφοπλιστή. Μετά από έλεγχο που έγινε το ΣΔΟΕ και μετά από επιβολή προστίμων για ένα μόνο έτος, το πρόστιμο για τη μία μόνο εταιρεία, Για ποια εταιρεία? Την εταιρεία Αδελφή Γουλανδρή Ελλάς ΕΠΕ, ήταν 400 περίπου εκατομμύρια δραχμές. Εν συνεχεία, την υπόθεση ανέλαβε, σύμφωνα με τις καταγγελίες του κυρίου Σαραντίδη, το δεξί χέρι του κυρίου Βαρδινογιάννη, Γιώργος Αλεξανδρίδης, ο οποίος, αν και δεν είχε καμία σχέση με την εταιρεία του κυρίου Γουλανδρή, έκανε αίτηση επανελέγχου. Αίτηση επανελέγχου έγινε από τον κύριο Γεώργιο Π. Αλεξανδρίδη, ο οποίος κύριος Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης δεν είχε καμία σχέση με την εταιρεία Γουλανδρή. Ο κύριος Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης είναι στέλεχος, μεγαλοστέλεχος και δεξί χέρι του κυρίου Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ήτανε σαν γενικός διευθυντής στην εταιρεία ΣΕΚΑ και κατά δήλωσή του ήταν σε όλες τις εταιρείες. Στη Μοτορόλα. Αυτό αποδεικνύεται, φαίνεται. Βεβαίως αποδεικνύεται από έγγραφα. Τον επανέλεγχο ανέλαβε ο οικονομικός επιθεωρητής Γιώργος Σταματόπουλος, ο οποίος μετά από αυτόν ακύρωσε το πρόστιμο και επέβαλε πρόστιμο μόνο 880 ευρώ. Έγινε επανέλεγχος από τον κύριο Γιώργιο Σταματόπουλο, και ο οποίος Γιώργιος Σταματόπουλος χάρισε τα 400 εκατομμύρια με τα νέα στοιχεία που προσκόμισε ο κύριος Αλεξανδρίδης. Τα οποία νέα στοιχεία ήταν οι μηνύσεις, οι αγωγές και τα ασφαλιστικά μέτρα, και έτσι χαρίστηκε το πρόστιμο και πληρώθηκαν μόνο 880 ευρώ. Κύριε Πρωτέδικε, τι λέτε? Κοιτάξτε, οι δυσλειτουργίες του ελληνικού κράτους αποδεικνύονται για άλλη μια φορά. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένα απίστευτο πάρτι στη χώρα. Το κακό είναι ότι καλούνται σήμερα οι φτωχοδιάβολοι να το πληρώσουν και όσοι συμμετείχαν στο πάρτι μάλλον συνεχίζουν προς το παρόν, βέβαια. Γιατί η εμπειρία λέει ότι το Διεθνές Ρευματικό Ταμείο στο τέλος τους καίει όλους. Απλώς τους καίει με χρονικές αποστάσεις. Θα έρθει και η σειρά όλων. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να καούμε οπωσδήποτε. Εύχομαι να διαψεύσουμε τους όλους και να βγούμε από αυτή την στενοπό. Εγώ εύχομαι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός να είναι πραγματικότητα, ότι η Ελλάδα το 2014 θα βγει στις διεθνείς αγορές και θα ανατραπεί το 170 τόσο της 100 που είναι το χρέος μας έναντι του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, γιατί με αυτό το ποσοστό, όπως αντιλαμβάνεστε, η χώρα δεν πάει μπροστά με αυτή την αναλογία. Εύχομαι, οι κύριοι αυτοί, δεν τα εύχομαι έτσι από ψυχής. Ξέρω πολύ καλά ότι αφού μας απαξίωσαν εντελώς, αγοράζουν τα πάντα δωρεάν. Επομένως, τα γκαρσόνια τα θέλουν να δουλεύουν στο εστιατόριο. Και αν κόψουν, αν κάνουν αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το χρεοστάσιο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει, κύριε Πρωτέδικε, και βάζω στοίχημα δημόσια, ότι το χρεοστάσιο θα γίνει κάποια στιγμή, γιατί για τον απλούστατο λόγο, ότι η κατάσταση στην οποία μας έχουν φέρει δεν είναι τυχαίο γεγονός, είναι σχεδιασμένο γεγονός. Απαξίωσαν το ωραιότερο οικόπεδο της Ευρώπης για να το πάρουν τζάμπα. Και τώρα που το πήραν, το θέλουν να δουλεύει. Επομένως, δεν θέλουν ούτε διαδηλώσεις στους δρόμους, ούτε φασαρίες, ούτε εντάσεις, ούτε τίποτα. Τώρα θα βάλουν τους Έλληνες να δουλεύουν σαν φουκαράδες όπως στη δεκαετία του 60. Και θυμηθείτε ότι οι μεγάλες εφοπλιστικές και οι Έλληνες κρίση οικογένειες έγιναν όταν η Ελλάδα ήταν πάμπτωχη. Δηλαδή στη δεκαετία του 50 και του 60. Κάνω λάθος? Ναι, αλλά τώρα θα αλλάξουν τα τζάκια. Όταν ισχυρίζονται. Θα αλλάξουν τα τζάκια. Τα τζάκια όταν θα αλλά δεν θα αλλάξει η κατάσταση για τους Έλληνες. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουρουπλή, ναι. Είναι βέβαιο, αν γυρίσουμε στο παρελθόν, και εσείς μπορείτε να τα βρείτε πολύ εύκολα, δείτε δηλώσεις Προβόπουλου και Στουρνάρα από το 2010. Κάθε χρονιά είναι η τελευταία χρονιά της κρίσης. Και κάνουν δηλώσεις κάθε χρονιά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
Και μέσα σε όλο αυτό το ρημαγδό, οφείλουμε να επισημάνουμε τις συμπεριφορές δύο δικηγόρων, του κυρίου Δημητρακόπουλου Μιχάλη και του βουλευτή του κυρίου Καπερνάρου. Ανεξήγητη είναι η στάση που τήρησε ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος απέναντι στον τότε εντολέα του Γιώργου Σαραντίδη, σύμφωνα με όσα μας έχει διηγηθεί εδώ πέρα. Ο κύριος Σαραντίδης υποστήριξε ότι ενώ ο Καπερνάρος είχε συμφωνήσει να τους εκπροσωπήσει μία μέρα πριν η σύζυγός του λογιστή δικαστή για καταγγελίες που είχαν κάνει ενώπιον δικαστικών λειτουργών, τους εγκατέλειψε και τους προέτρεψε να βρουν άλλο δικηγόρο. Το θέμα το έχετε δει. Ήρθε και ο άλλος δικηγόρος, ο οποίος παλαιότερα εργαζόταν στο γραφείο του Καπερνάρου και βεβαίως ο άνθρωπος κατήγγειλε ότι του ζητήθηκε από εισαγγελέα της έδρας να μελετήσει δικογραφία εκατοντάδων σελίδων σε μισή ώρα. Και του είπε πώς είναι δυνατόν να μου δίνετε μόνο μισή ώρα για μια τέτοια δικογραφία. Υποχρεούται να τους είχε δώσει αναβολή. Δεν τους έδωσε. Γιατί οι κατήγοροι ήταν γουλανδρίδες και όχι οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Δείτε το. Το λιγότερο ως ανεξήγητη μπορεί να χαρακτηριστεί η στάση που τήρησε πριν από περίπου 3,5 χρόνια ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος απέναντι στον τότε εντολέα του Γιώργου Σαραντίδη. Τον κύριο Καπερνάρο πήγα στο γραφείο του πριν από περίπου 3,5 χρόνια. Ήξερα ότι είναι ένας δικηγόρος μαχητικός και ότι μπορούσε να με βοηθήσει στο δύσκολο πρόβλημα που αντιμετώπιζα με το κατηγορητήριο που είχα. Ο κύριος Σαραντίδης υποστηρίζει ότι ενώ ο κύριος Καπερνάρος είχε συμφωνήσει να εκπροσωπήσει την οικογένειά του και είχε πλήρη γνώση της υποθέσεως, μια ημέρα προτού η σύζυγος του λογιστή, δικαστή για καταγγελίες που είχε κάνει εναντίον δικαστικών λειτουργών, τους τηλεφώνησε και τους ζήτησε να βρουν άλλο δικηγόρο γιατί ο ίδιος δεν θα μπορούσε να παραστεί στο δικαστήριο. Γνώριζε λοιπόν από την πρώτη στιγμή και τα έχει γράψει και σε έγγραφά του ότι δεν είχα ποινικές διώξεις και γνώριζε ότι ήμουν ουσιαστικά αθώος. Γνώριζε ότι είχαν κατηγορηθεί τα παιδιά μου και η γυναίκα μου χωρίς να μπορούν να κατηγορηθούν. Γνώριζε λοιπόν τα πάντα. Και όμως η στάση του ήταν ανεξήγητη στο τέλος, διότι πρώτα εκπροσωπούσε τη γυναίκα μου σε ένα δικαστήριο που έπρεπε να γίνει στο Ναύπλιο, μετά από μεταφορά του από την Αθήνα εκεί. Η γυναίκα μου λοιπόν, επειδή είχε κατηγορήσει δύο δικαστάς, είχε φάει ποινή 7 ετών. Γνώριζε λοιπόν ότι η γυναίκα μου με την ποινή των 7 ετών θα έμπαινε φυλακή. Και όμως την προηγούμενη μέρα το απόγευμα, 7 η ώρα, από το γραφείο του μας τηλεφώνησαν ότι δεν πρόκειται να μας εκπροσωπήσει την άλλη μέρα, να πάρουμε τα χρήματά μας, τα οποία είχαμε πληρώσει, και να πάμε στον Ναύπλιο, στο δικηγορικό σύλλογο, να ζητήσουμε δικηγόρο να μας εκπροσωπήσει. Αυτή για μένα ήταν μια ανεξήγητη στάση. Ήταν μια στάση που δεν μπορώ ακόμα να την καταλάβω για τον κύριο Καπερνάρο. Άφησε τη γυναίκα μου με 7 χρόνια φυλακή, με 7 χρόνια ποινή, να πάει φυλακή, δεν την εκπροσώπησε, με αποτέλεσμα βέβαια να χρειαστεί εμείς να μην κοιμηθούμε όλο το βράδυ για να βρούμε δικηγόρο και να πάμε να υπερασπίσουμε τη γυναίκα μου που κινδύνευε. Σε 3 μέρες ήταν και το δικό μου δικαστήριο. Την προηγούμενη μέρα, λοιπόν, χώρισαν και οι δικοί μας σύντροφοι. Παρέλαβα τη δικογραφία μου, την παραμονή και πήγα χωρίς δικηγόρο την άλλη μέρα να δικαστώ. Με αποτέλεσμα το δικαστήριο να μου ορίσει δικηγόρο του κράτους για να με υπερασπίσει. Στο ίδιο μοτίβο και η συμπεριφορά του γνωστού ποινικολόγου του κυρίου Μιχάλη Δημητρακόπουλου. Ο δικηγόρος, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο οι περιόνιμοι πελάτες του να μην οδηγούνται στις δικαστικές αρχές και στους ανακριτές, υπερασπιζόμενος την κόρη του Σαραντίδη, την οδήγησε ανήλικη στην ηλικία των 16 ετών, όπως ο νόμος δεν το ορίζει, σε τακτικό ανακριτή. Απίστευτη ιστορία για τον δικαστικό πολιτισμό αυτής, για τον νομικό πολιτισμό αυτής της χώρας. Δείτε το. Thank you.
Πολλά είναι τα παράπονα που φέρεται να έχει ο αρχιλογιστής Γιώργος Σαραντίδης από τον πρώην δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Τον κύριο Δημητρακόπουλο τον γνώρισα μετά τις μηνύσεις που μας είχαν αρχίσει να μας κάνουν οι εταιρείες Γουλανδρή και Βόρεια. Ο κύριος Δημητρακόπουλος είχα την εντύπωση ότι θα μας εκπροσωπήσει απολύτως σωστά στο δικαστήριο, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ενέπινε εμπιστοσύνη. Νόμιζα ότι θα κάνει το καλύτερο για μας. Ο κύριος Σαραντίδης ισχυρίζεται ότι ο ποινικολόγος υπέπεσε σε λάθη όσον αφορά στον τρόπο που χειρίστηκε την υπεράσπιση της ανήλικης τότε κόρης του λογιστή Χριστίνας. Ο κύριος Σαραντίδης σημειώνει ότι ενώ για τον ίδιο ο κύριος Δημητρακόπουλος έπραξε το καλύτερο που μπορούσε, δεν συνέβη το ίδιο και με την κόρη του, η οποία, αν και ανήλικη τότε, απολογήθηκε ενώπιον τακτικού ανακριτή. Έκανε το καλύτερο για μένα. Δεν έκανε όμως το καλύτερο για τα παιδιά. Δηλαδή. Διότι με τη μικρή Χριστίνα παρουσιάστηκε ενώπιον του κυρίου γωμάτου, του ανακριτού, και δεν χρησιμοποίησε τον ποινικό κώδικα. Τον κώδικα ποινικής δικονομίας, το 130 άρθρο, να διαχωρίσει τη μικρή Χριστίνα, αλλά άφησε τη μικρή Χριστίνα δύο φορές. Ανήλικη τώρα. Ανήλικη. Να απολογηθεί ενώπιον τακτικού ανακριτού. Για μένα αυτό ήταν και το τέλος της συνεργασίας μας. Αυτό έχω το παράπονο από τον κύριο Δημητρακόπουλο. Του το είπατε αυτό? Βεβαίως. Και τι απάντησε? Ότι ουσιαστικά μου απήντησε ότι έφταιγε ο ανακριτής. Ο ανακριτής ήθελε να την απολογηθεί το παιδί. Αυτό μου είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Εάν υπάρχει ίχνος δικαιοσύνης αυτός ο ανακριτής, πού πρέπει να οδηγηθεί αύριο το πρωί, κύριε Κουρουμπλή? Τέλος πάντων, και στον χώρο της δικαιοσύνης υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολλά ελλείμματα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν είναι αγγελικά πλασμένος ο χώρος της δικαιοσύνης. Ερώτηση, επειδή είστε φύης άνθρωπος. Εάν εγώ πριν πεθάνω αφήσω μια διαθήκη διαχειριστής περιουσίας μου να είναι η γυναίκα μου, τα δύο μου παιδιά και τα αδέρφια μου, ο αδερφός μου μπορεί να εξαιρεθεί η γυναίκα μου μετά το θάνατό μου από τη διαθήκη? Από τη στιγμή που η βούληση του διαθέτη τα ορίζει αυτά, δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις. Τώρα, αν κάποιοι μεθόδευσαν να πάει υπόθεση στο εφετείο και εκεί άλλαξαν τη βούληση του διαθέτη, εκεί πάλι παίρνουν άλλο είδους. Και με έχεις ο Άσταφρένας όταν έφτιαξε. Συγγνώμη, εάν αποδειχθεί ότι η γυναίκα μου είχε σώαστας φρένας. Έγινε αλλίωση. Παρέμβαση στο εφετείο. Τι να πούμε τώρα, τι άλλο έγινε? Βάσει ποιου νόμου μπορεί να καταργηθεί η διαθήκη μου? Η διαθήκη δεν καταργείται. Η διαθήκη, υπάρχει αίτηση στο εφετείο. Εκεί επιχειρείται η αλλαγή της βούλησης του διαθέτης. Δεν είναι, κύριε συνάδελφε, εδώ του τραπεζιού? Μόνο στο εφετείο μπορεί να γίνει αλλαγή της βούλησης. Κύριε Κουρουμπλή, είναι γνωστό στην Ελλάδα ότι υπάρχουν αποφάσεις για τις λεγόμενες χρυσές διαθήκες. Αυτές οι διαθήκες οι χρυσές και αυτές οι χρυσές αποφάσεις που εξεδόθηκαν από συγκεκριμένους δικαστές, οι οποίοι ακύρωσαν τις διαθήκες αυτές, έτσι, οι οποίες διαθήκες άφηναν λεφτά σε μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα, αυτά λοιπόν ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν. Για πείτε μου κάτι. Χρυσές διαθήκες και χρυσές αποφάσεις. Και άλλαξε η βούληση και φύγαν τα λεφτά, δηλαδή από, τα, από το σκοπό του διαθέτη και πήγαν πάλι. Εγώ σας ερωτώ πάλι. Δεν για πειράζει. Ποιο λόγο αποκλείστηκε? Για ποιο λόγο αποκλείστηκε? Επειδή έχετε την απόφαση, να μας πείτε για ποιο λόγο αποκλείστηκε. Εγώ σας ερωτώ και πάλι. Πόσο ισχυρή είναι μια διαθήκη? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι σε παγκόσμια κλίμακα η διαθήκη είναι ό,τι πιο ισχυρό. Δεν μπορεί να προσβληθεί παρά μόνο για πολύ συγκεκριμένο αλλαγή λόγο. Η βούληση του διαθέτη μπορεί να γίνει μόνο στο εφετείο. Για ποιο λόγο? Εάν κριθεί ότι ο συγκεκριμένος σκοπός δεν υπηρετείται και μπορεί να γίνει μια αλλαγή, αλλά όχι να αλλάξει
η αναφορά σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι πεθαίνοντας έχω αφήσει διαθήκη διαχειρίστρια των χρημάτων μου για τις περιουσίες μου να είναι η γυναίκα μου, τα δύο μου παιδιά και ο αδερφός μου. Μπορεί να αλλάξει και να εξαιρεθεί η γυναίκα μου? Όχι, κανονικά δεν μπορεί να αλλάξει. Ο σκοπός μπορεί να αλλάξει με την έννοια, αν υποθέσουμε αφήνατε ένα ποσό για ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν εξυπηρετεί τον σκοπό. Όχι. Τα πρόσωπα όχι. Εάν δεν άφηνα κανέναν σκοπό και έλεγα ότι διαχειρίστηκα το περιουσιακό μου στοιχείο. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Άπαξ και έχει αλλάξει με δόλιο τρόπο. Έγινε ελευθεροχειρία. Τι να σας πω τώρα. Τι πρέπει να συμβεί από εκεί και πέρα? Πού είναι το πειθαρχικό συμβούλιο το δικαστικό? Πού είναι το πειθαρχικό συμβούλιο το δικαστικό? Ένα. Γιατί άλλαξε, με ποιο επιχείρημα άλλαξε μια διαθήκη που γνωρίζουμε, κύριε Σαραντίδη? Άλλαξε. Ε? Άλλαξε. Απλά. Χωρίς επιχείρημα. Χωρίς επιχείρημα. Χωρίς επιχείρημα. Το ακούτε? Χωρίς επιχείρημα. Αφαίρεσαν το, δηλαδή από το, ένα πρόσωπο από τα... Ναι. Βεβαίως. Ναι. Μετά προέκυψε αντιδικία. Αντιδικία προέκυψε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ε? Προέκυψε, αλλά πήγε στο κάλαθο, αλλά είχε στο κάλαθο των αχρήστων η αντιδικία με βούλευμα. Ακούστε κάτι. Αυτό δεν είναι κράτος. Mm. Αυτό είναι σουρωτήρι. Mm. Δεν υπάρχουν εγγύησεις για την νομιμότητα από καμία πλευρά. Ούτε από την δικαστική, ούτε από την πολιτική, ούτε από την εκτελεστική, από καμία εξουσία. Ούτε από την τέταρτη, η οποία σύρεται ως παρελκόμενο πίσω από συμφέροντα επιχειρηματικά και πολιτικά. Αφήστε αυτά, τα ξέρετε. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Κυρία Χαλιλοπούλου. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δυστυχώς έχω ακούσει δύο από αυτές τις υποθέσεις που εσείς έχετε αναδείξει. Και δυστυχώς εδώ έχει γίνει ένα πάρτι εκατομμυρίων και κυνηγάμε τον άμυρο, τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος τρέχει στις εφορίες να προκαλύψει τρύπες των 1.000 και 5.000 ευρώ που έρχεται αντιμέτωπος με πληστηριασμούς. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά σε επίπεδο που ειλικρινά έχω μείνει άφωνη και απογοητεύομαι. Απογοητεύομαι και από το πολιτικό σύστημα, γιατί ως νέος πολιτικός δεν μπήκα στην πολιτική ούτε για να δικαιολογήσω αυτά τα οποία εσείς αυτή τη στιγμή εμφανίζετε. Και σαφώς δεν με εκπροσωπούν και δεν με αντιπροσωπεύουν. Τουλάχιστον δεν αρμόζουν στο πολιτικό ήθος με το οποίο μπήκα στην πολιτική και θα ήθελα να υπηρετήσω. Θα πάμε στο επόμενο θέμα, για να το προλάβουμε λόγω του ότι σε μισή ώρα πρέπει να παραδώσουμε τα μικρόφωνα, που έχει σχέση με τους κατοίκων τοκετούς, που... Ένα θέμα το οποίο έφερε η κυρία Γρίβα στην εκπομπή μας. Έχει αυτή την τρέλα, ρε παιδί μου. Είναι γιατρός, εναλλακτική στη συμπεριφορά της. Είναι ορθόδοξη όμως γιατρός. Έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Δεν είμαι εναλλακτική στη συμπεριφορά μου. Δεν είναι εναλλακτική συμπεριφορά εναλλακτική να κάνεις σχέση... αυτό που κρίνεις. Όχι, εναλλακτική είναι σε σχέση με τα Ιωθώτα. Στις 22 Απριλίου του 2013 η εκπομπή Γίνινος Τύπος ασχολήθηκε με το θέμα της παραπομπής ιατρών, μεών και γονέων για τους κατοίκους τοκετούς, αλλά και την διάσταση της επιλογής μελλοντικών γονέων να προβούν σε κάτι τέτοιο. Οι κατοίκοι τοκετοί, κάποτε, εντάξει, πριν από χρόνια γέναγαν οι γυναίκες κάτω από τα δέντρα στα χωριά. Έχω ένα θείο που γεννήθηκε κάτω από μια σικιά. Λοιπόν, για το θέμα της επιλογής ενός ζευγαριού να φέρει στον κόσμο το παιδί του με κατοίκον τοκετό, είχαν μιλήσει στην εκπομπή εκπρόσωποι και των δύο στρατοπέδων. Γιατροί, μέες και γονείς. Στο εντόλιο του κατηγορουμένου βρέθηκαν 79 άτομα. Αυτή είναι κόντρα της πατρίδας μου, της Θεσσαλονίκης. Θέλανε γήπεδο για να καταφέρουν να μας δικάσουν την Παρασκευή που μας πέρασε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ήταν πάρα πολύ γενναία η έδρα που ανέλαβε. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ έπρεπε να πάτε. Αυτό το καθήκον. Λοιπόν, να θυμηθούμε το χρονικό πριν 10 μήνες. Στις 22 Απριλίου του 2013 η εκπομπή Κίτρινος Τύπος είχε ασχοληθεί με το θέμα της παραπομπής ιατρών, μεών και γονέων για κατοίκον τοκετούς, αλλά και τη διάσταση της επιλογής μελλοντικών γονέων να προβούν σε κάτι τέτοιο. Για το θέμα της επιλογής ενός ζευγαριού να φέρει στον κόσμο το παιδί του με κατοίκον τοκετό, μίλησαν στην εκπομπή και από τα δύο στρατόπεδα γιατροί, μέες και γονείς.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Μυρτό Γρίβα μαζί με τον σύζυγό της τον Οκτώβριο του 2009 αποφάσισαν να φέρουν στον κόσμο την κόρη τους Αλεξάνδρα με κατοίκον το Κετό. Μετά από 3 χρόνια βρίσκονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου μαζί με άλλους γιατρούς, γονείς και μέες, στο σύνολό τους 79 άτομα, επειδή επέλεξαν ο τοκετός να πραγματοποιηθεί στο σπίτι τους. Οι συνολικά 79 κατηγορούμενοι παραπέμπονται προκειμένου να δικαστούν με απευθείας κλήση στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για κατοίκον τοκετούς. Οι γιατροί κατηγορούνται για ψευδή ιατρική πιστοποίηση, οι γονείς για ηθική αυτουργία σε ψευδή ιατρική πιστοποίηση, όπως και μία μαία για ρήπανση περιβάλλοντος. Η κατηγορία για τη ρήπανση του περιβάλλοντος, η οποία αφορά και τους περισσότερους, στηρίζεται στο θέμα της διαχείρισης του πλακούντα, τον οποίο οι αρχές χαρακτηρίζουν επικίνδυνο μολυσματικό απόβλητο που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα για τους κατοίκων τοκετούς αποτέλεσε η καταδίκη μέας και επαγγελματία υγείας σε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, διότι η γυναίκα που γέννησε στο σπίτι υπέστη ρήξη περινέου στο σημείο που προληπτικά συνήθως υπόκεινται οι γυναίκες σε περινεοτομή όταν γεννούν στα μαιευτήρια. Παράλληλα, υπήρξαν καταγγελίες για πλακούντες νεογνών και ιατρικά απόβλητα, τα οποία βρέθηκαν πεταμένα σε κάδους απορριμμάτων. Στην υπόθεση της δίωξης των 79 γονιών, ιατρών και μιας μέας, εμπλέκεται με έναν περίεργο τρόπο ο Σύλλογος Μεών Θεσσαλονίκης. Στις 22 Φεβρουαρίου του 2010 και στις 14 Ιουνίου του 2011, ο Σύλλογος, εκπροσωπούμενος από τη ΜΕΑ Βικτωρία Μοσχάκη, καταθέτει μία μηνυτήρια αναφορά και μία συμπληρωματική πρώτα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε και έπειτα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Το ερώτημα λοιπόν αρχικά που προκύπτει είναι για ποιο λόγο κατατέθηκε η μήνυση πρώτα στον Άριο Πάγο, αφού τα καταγγελόμενα δικήματα των γονιών και των ιατρών διαπράχθηκαν στη Θεσσαλονίκη και η έδρα του Συλλόγου είναι στη συμπρωτεύουσα. Γιατί δεν κατατέθηκε πρωτίστως στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Επίσης, στη συμπληρωματική μήνυση γίνονται 7 αναφορές περί δίθεν ύπαρξης κυκλώματος εμπορίας βρεφών, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στην πρώτη μήνυση. Γιατί λοιπόν αυτές οι αναφορές κακουργηματικού χαρακτήρα εκ των υστέρων, γιατί αυτή η διάκριση στις κατοίκων γένες και όχι στις γένες στις ιδιωτικές κλινικές, πώς γίνεται αναφορά για εμπορία βρεφών χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, σε έκθεσή του στις 14 Δεκεμβρίου του 2010, αναφέρουν τον αριθμό των τοκετών κατοίκων που έγιναν το 2009 στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία 10 ιατρών που υπογράφουν τις σχετικές δηλώσεις στα ληξιαρχεία των Δήμων. Ο Εισαγγελέας Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης με κλητήριο θέσπισμα καλεί να δικαστούν τον Ιούνιο του 2013 εκτός από τους 10 ιατρούς και 69 γονείς, οι οποίοι αποφάσισαν να γεννήσουν στο σπίτι τους. Δηλαδή στο σύνολο ξαφνικά 79 κατηγορούμενοι. Σαν να μην έφτανε αυτό, διαπιστώνεται παράλληλα ότι εξαιρέθηκε από τους κατηγορούμενους ένα ζευγάρι μεταναστών που διενέργησε κατοίκον τοκετών. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, σύμφωνα με στοιχεία, υπήρξε και η αφορμή για την κατάθεση των μηνυτήριων αναφορών από το Σύλλογο Μεών Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, αναφέρεται ξεκάθαρα και στην συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά στις 14 Ιουνίου του 2011. Γιατί λοιπόν προστέθηκαν 69 γονείς στους κατηγορούμενους και γιατί εξαιρέθηκε το ζευγάρι μεταναστών, αφού και αυτοί είναι γονείς και γέννησαν κατοίκον. Όμως, οι επιθεωρητές υγείας δεν διαβίβασαν την έκθεσή τους μετά την έρευνα που έκαναν για τους κατοίκων τοκετού στη Θεσσαλονίκη στον Εισαγγελέα, προκειμένου στη συνέχεια να ασκηθεί δίωξη και να αποδοθούν οι ευθύνες, διότι στο πόρισμα δεν αναφέρονται αδικήματα ούτε για τους γιατρούς, αλλά ούτε και για τους γονείς. Ωστόσο, ο Εισαγγελέας ασκεί δίωξη, διότι όπως φαίνεται δεν δίνει σημασία στο πόρισμα των ειδικών που έχουν κάνει έρευνα επί του θέματος. Παράλληλα, εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διενέργεια τοκετού στο σπίτι, οι επιθεωρητές διαπιστώνουν ότι υπάρχει κενό δικαίου σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαχείρισης και ότι δεν υπάρχουν δομές διαχείρισης. Για το θέμα παρενέβη μέσω Skype και ο ψυχίατρος Κλεάνθης Γρίβας, ο οποίος σε άρθρο του με τίτλο «Τοκετό στο σπίτι διώκεται στο Ελλαδιστάν», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι παρέλαβε τον πλακούντα της κόρης του, τον έθαψε έξω από το σπίτι του στον Όλυμπο και πάνω του φύτεψε ένα έλατο το οποίο βλέπει να μεγαλώνει μαζί με την εγγονή του. Μάλιστα στην εκπομπή, παρέμβαση έκανε και η ΜΕΑ Βικτωρία Μοσχάκη, δίνοντας τη δική της διάσταση για το θέμα. Δεν διώκεται ο τοκετός στο σπίτι. Διώκονται οι μη σύνομες διαδικασίες του τοκετού. Έχουν γίνει ψευδείς βεβαιώσεις γέννησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Άλλος έκανε τον τοκετό και άλλος τον δήλωνε. Αυτό σημαίνει. Αυτοκαρφώνω λίγορα. Ο γιατρός που δήλωνε τον τοκετό δεν είχε άδεια άσκησης του μαιευτικού επαγγέλματος. Μάλιστα. Δεν ήταν ούτε μαιευτήρας ούτε μέα. Κατάλαβα. Καταλαβαίνετε άρα σε τι κίνδυνο μπαίνουν οι γυναίκες και τα νεογνάτα. Αυτό το καταλαβαίνω. Πείτε μου κάτι. Εσείς συμφωνείτε δηλαδή με τον τοκετό κατοίκον? Υπό προϋποθέσεις και κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα. Μάλιστα.
Το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με απόφασή του έθεσε τέλος στην περιπέτεια των 79 συνανθρώπων μας, αφού τους αθώσε, για να λέμε και τα καλά της δικαιοσύνης, έτσι. Για να μην θεωρηθεί ότι έχουμε και μόνη ιδέα ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Από όλες τις κατηγορίες που τους μένει γιατρούς βάρυναν για ψευδή ιατρική πιστοποίηση, τους δε γονείς για ηθική αυτουργία σε ψευδή ιατρική πιστοποίηση και τέλος μία μέα για ρήπανση περιβάλλοντος. Μία και όλοι οι γονείς, όλοι μας, για ρήπανση περιβάλλοντος, υποβάθμιση του καταπληκτικού αστικού τοπίου που άλλωστε ζούμε όλοι και απολαμβάνουμε. Ακούστε, η ρήπανση περιβάλλοντος συνίστατο στο θέμα διαχείρισης του πλακούντα, έτσι, τον οποίο οι αρχές χαρακτήρισαν επικίνδυνο μολυσματικό απόβλητο που θέτησε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Η μηνυτήρια αναφορά του Διοικητικού Συμβουλίου, για να μην ξεχνάμε, έτσι, είναι ένα ολόκληρο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι πολλές μέες που προσυπογράφουν τις ενέργειες της υπονομαζόμενης Προέδρου. Άρα, η όποια ευθύνη για τις ενέργειες τις οποίες προέβησαν βαρύνει όλες. Το Γρίβα είναι τρίτη γενιά γιατρών σε αυτή την οικογένεια. Δηλαδή, ο παππούς της, ο πατέρας της και η μητέρα της, τέταρτη. Και ο προπάπος. Τέταρτη γενιά γιατρών. Δηλαδή ο προπάπος, ο παππούς, οι δύο της γονείς και η μητέρα της είναι γιατρός και ο πατέρας και η ίδια. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει αυτήν την υπόθεση είναι απλό. 79 άνθρωποι βρέθηκαν στο ειδόλιο επειδή επέλεξαν οι μεν γονείς να φέρουν το παιδί τους στον κόσμο σε πιο ανθρώπινο περιβάλλον, σε ό,τι πιο ανθρώπινο υπάρχει στο σπίτι, οι δε γιατροί να βεβαιώσουν το αυτονόητο ότι μια γυναίκα γέννησε. Να το δούμε. Πανηγυρικό τέλος στην ταλαιπωρία των 79 ανθρώπων, γονιών, γιατρών και μιας μέας έφερε η από 10 Ιανουαρίου 2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε μια ασυνήθιστη δίκη, αθωώνοντας τους κατηγορουμένους από όλες τις ανυπόστατες κατηγορίες. Το ερώτημα που προκύπτει από αυτή την υπόθεση είναι απλό. 79 άνθρωποι βρέθηκαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου επειδή επέλεξαν οι μεν γονείς να φέρουν το παιδί τους στον κόσμο στο πιο ανθρώπινο περιβάλλον που υπάρχει, δηλαδή το σπίτι τους, οι δε γιατροί να βεβαιώσουν το αυτονόητο ότι μία γυναίκα γέννησε. Στις 10 Ιανουαρίου του 2014 εκδικάστηκε η δίκη των 79. 77 άνθρωποι, οι οικογένειές τους, μάρτυρες, δικηγόροι, όλοι παρόντες. Μοναδική μάρτυρας κατηγορίας, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Μεών Θεσσαλονίκης, Βικτωρία Μοσχάκη. Ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Νικολαίδης, καταθέτοντας μετά λόγου γνώσεως, υπερασπίστηκε αφενός το δικαίωμα κάθε γυναίκας να γεννάει όπως επιλέγει και αφετέρου τους συναδέλφους του που έπραξαν το αυτονόητο, βεβαιώνοντας ότι ήταν αυταπόδεικτο. Ο ιατροδικαστής κ. Τσούγκας κατέστησε σαφές ότι ο πλακούντας δεν είναι απόβλητο και ότι άλλα κίνητρα πρέπει να αναζητηθούν πίσω από μια τέτοια δίωξη. Ο Κλεάνθης Γρίβας, γνωστός ψυχίατρος και πατέρας της Μυρτούς Γρίβα, μιας εκ των κατηγορουμένων, ως μάρτυρας, τόνισε ότι πίσω από τη σκευωρία κατά του τοκετού στο σπίτι και τη δίωξη των 79 υπάρχουν άνομα οικονομικά συμφέροντα, επιχειρηματικά και συντεχνιακά. Τα επιχειρηματικά αφορούν τις εταιρείες διαχείρισης βιολογικών αποβλήτων που ανταγωνίζονται λυσαλέα για την ανάληψη του έργου, τις εταιρείες εκμετάλλευσης του πλακούντα για την παρασκευή καλλυντικών και την καλλιέργεια πλαστοκυττάρων και τις ιδιωτικές κλινικές που παρέχουν τοκετό σαν στο σπίτι. Τα συντεχνιακά αφορούν στη μονοπόληση των τοκετών στο σπίτι από μέες δημοσίους υπαλλήλους, που ως τέτοιες δεν μπορούν ούτε να παρέχουν ιδιωτικό έργο, ούτε και να συνεργάζονται ή να προβάλλουν τον τοκετό σαν στο σπίτι, που γίνεται σε μία μόνο ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Οι γονείς δήλωσαν ότι ανεξάρτητα από την έκβαση της σουρεαλιστικής δίωξης, ποτέ δεν θα παρέδιδαν τον πλακούντα δέντρο της ζωής σε εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Όλοι μας θα κάναμε και πάλι αυτό που ήδη είχαμε κάνει και για το οποίο ο Σύλλογος Μεών Θεσσαλονίκης προκάλεσε τη δίωξη και την ταλαιπωρία μας. Θα φυτεύαμε τον πλακούντα μας σε ιδιόκτητο χώρο με ένα δεντράκι, τιμώντας τη ζωή και όχι αποτιμώντας τα διαφυγόντα κέρδη. Ναι. Για να ακούσω τώρα και την άποψη της συναδέλφου σας εκεί. Ακούστε, εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής σε ό,τι αφορά τον τοκετό και το ό,τι μπορεί να συμβεί σε έναν τοκετό και όχι στο περιστατικό της Θεσσαλονίκης, την οποία η συνάδελφος αντιμετώπισε πρόβλημα. 10 συνάδελφοί σας. Γυναικολόγοι, ναι, μία παιδίατρος και άλλοι 3. Επειδή είστε στο τραπέζι του. Όχι, λέω ότι να ξέρει. Διότι δεν ήταν για κατά πόσον πρέπει να γίνονται οι τοκετοί στα σπίτια ή ο τοκετός
στο μευτικό τμήμα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν άλλο το θέμα. Εγώ θα σας απαντήσω και θέλω να είμαι ειλικρινή σε σχέση με το τι συμβαίνει επιστημονικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, τον επιστημονικό κόσμο, ότι ο τοκετός μπορεί να είναι ένα συμβάν, αλλά είναι ένα ιατρικό συμβάν, το οποίο ενέχει είναι ένα ιατροκοποιημένο συμβάν, ακούστε, κυρία Μοδουρά, διότι κατά τα άλλα ήταν πάντα μια φυσιολογική πράξη, δεν είναι ένα συμβάν. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ, ο τοκετός, η γένα, είναι ένα γεγονός ιατρικό, το οποίο μπορεί να έχει επακόλουθα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής. Γίνεται του ένα ιατρικό περιστατικό μόνο αν έχει επακόλουθα. Μου, κατά τα άλλα είναι ένα φυσιολογικό γεγονός. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και μετά να πείτε την άποψή σας. Να διαφωνούμε της αρχής όμως. Διότι μπορεί να βλαπτεί τόσο η μητέρα όσο και το παιδί. Διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και από ειδικό team. Όπως και μια κεσαρική, η οποία είναι ένα χειρουργείο με όλους τους κινδύνους ενός χειρουργείου και όπου 61% των τοκετών σε αυτή τη χώρα γίνονται με κεσαρικές. Λοιπόν, δεν μας ανησυχεί, θέλετε δηλαδή να συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα, να τελειώσω εγώ γι' αυτό που λέω. Λοιπόν, ο αριθμός των επιπλοκών αυτή τη στιγμή, των θανάτων ή των συμβαμάτων που είχαμε όταν άρχισε να εφαρμόζεται επιστημονικά και οι γένες να γίνονται στα μευτικά τμήματα, τα στελεχωμένα κατάλληλα και με γιατρούς και με προσωπικό και με μηχανήματα, έχει αποδείξει ότι είναι πάρα πάρα πολύ από μικρή η θνησιμότητα. Από ετών, επιτρέψτε. Από πού αντλείτε τα στατιστικά σας, πρέπει να μου επικαλέσετε. Από τα νοσοκομεία και από τις μευτικές κλινικές. Ποια είναι αυτά τα ποσοστά? Λοιπόν, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά, ελάχιστα πολλές φορές και μάλιστα οφείλουμε να πούμε ότι έχουν μηδενιστεί. Γιατί, από πού έχουν? Ότι έχουν μηδενιστεί. Όχι, με συγχωρείτε, λέτε ανακρίβειες ανεπίτρεπτες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να τελειώσω και αν θέλετε συνεχίζετε. Από εκεί και πέρα και αφορούν και τις μητέρες και τα παιδιά. Βεβαίως, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να στραβώσει. Είναι δυνατό να δεχθούμε ότι θα πρέπει μια γένα να γίνεται στο φυσικό περιβάλλον του σπιτιού και αν κάτι στραβώσει και χαθεί ή η μητέρα ή το παιδί, ποιος θα φέρει την ευθύνη? Και το σεξ που συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον του σπιτιού, καταλαβαίνετε ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης μπορεί κάποιος να πάρει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπαμε να μείνει. Πού πρέπει να μείνει? Είπαμε να μιλάμε με ιατρικούς όρους. Όχι, κάθε φυσιολογική που δεν δικαιούμαστε. Εγώ σας παρακαλώ να μην ιατρικοποιούμε φυσιολογικές πράξεις. Δεν είναι φυσιολογική πράξη τη στιγμή που είναι μια ιατρικοποιημένη πράξη. Η μητέρα και το παιδί μπορεί να κινδυνεύσει. Σε οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα και ανθρώπινη, ενέχεται και το κίνδυνος κινδύνου. Η ιατρική κίνδυνη. Η έγκυος δεν είναι ασθενής, μία έγκυος είναι ασθενέστατη. Ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν ξέρει τι θα προκύψει. Και άρα πολύ επικερδής. Μία ασθενής έγκυος είναι και πολύ επικερδής. Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει η πρωτοτόκος, η δευτεροτόκος και η τριτοτόκος. Πέστε μου. Ανάλογα με την παθολογική της κατάσταση. Καμία παθολογική κατάσταση. Που έχει αναπτύξει ένα χρόνιο νόσημα. Καμία παθολογική. Μία έγκυος λοιπόν χαμηλού κινδύνου έχει τη δυνατότητα. Και μία υγιής έγκυος, οποιαδήποτε. Η τριτοτόκος τι είναι? Άρα εγώ ως πρωτοτόκος που γέννησα σπίτι μου, λέτε ότι... Είναι υψηλό. Αν είχε γίνει εμπέδωση, πώς είχε γίνει η εμπέδωση, πώς ερχόταν το παιδί. Τι λέτε? Ωραία, άρα μία μητέρα... Είχατε έξω από το σπίτι σας κινητή μονάδα? Κοιτάξτε λίγο, για να τελειώνουμε και με αυτή την παραφιλολογία της κινητής μονάδας, επειδή σας όλοι ξέρουμε για το τι ισχύει στο εξωτερικό και επειδή έχουμε ένα σωρό φίλους και συναδέρφους. Επιτρέψτε να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα και την υγεία τόσο της μητέρας όσο μάλιστα και της ζωής. Ακούστε του κάτι. Λίγο να εστιάσουμε στο θέμα της ρίκης. Ένα λεπτό, γιατί... να κάνω το διάλειμμα που είναι απαραίτητο εγώ. Και να εστιάσετε όπου θέλετε για τα λίγα λεπτά που απομένουν. Γιατί ποιο θα προσφέρει τις υπηρεσίες και όλα. Κυρία Μοδουρά, αυτό είναι όμως μια άλλη κουβέντα. Εγώ σαν γιατρός θα μιλήσω και οφείλω να μ' ακούει και ο κόσμος. Θεσσαλονίκη.
Ήρθα γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη δίκη. Έχει δημιουργήσει ένα νομικό προηγούμενο. Έχει δημιουργήσει ένα νομικό προηγούμενο για τον τοκετό, για άλλους λόγους. Κυρία Ναμοδουρά, μπορείτε να συνεχίσετε να θεωρείτε τη γέννα ιατρική πράξη. Βεβαίως, και εγώ να τη θεωρώ μια φυσιολογική πράξη. Τη μία περίπτωση παράγει κέρδος και στην άλλη δεν παράγει κέρδος. Σαν τα γενώσιμα. Λοιπόν, απλά μετά από όλα αυτά που άκουσα σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, παιδιά να σέρνονται, να απολογηθούν στους ανακριτές και όλα αυτά, προφανώς αυτό που βιώσαμε εμείς οι 79 άνθρωποι και οι οικογένειές μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε ένας από εμάς είχε μια ολόκληρη οικογένεια από πίσω που σύρθηκε πίσω από αυτή τη διαδικασία, προφανώς φαντάζει πολύ μικρό. Σίγουρα οι λόγοι που οδηγηθήκαμε εκεί δεν ήταν ότι μολύναμε το περιβάλλον επειδή φυτέψαμε τους πλακούντες μας με ένα δεντράκι, όπως συνηθίζεται έτσι και στην κεντρική Ευρώπη. Ακούγοντας και όλα αυτά για τα δικαστήρια, τους ανακριτές, νιώθω την βαθιά ηθική υποχρέωση να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στον εισαγγελέα κύριο Κωνσταντίνου Νικόλαο και την πρόεδρο του ΓΑΜΑ Μονομελούς Πλημελιωδικίου, όπου εκδικάστηκε η υπόθεσή μας, την κυρία Μαγδαληνή Πρασά, η ευθυκρισία τους, η επιμέλειά τους και το ήθος τους πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Δείχνει ότι οι μειοψηφίες τελικά ακόμη κρατάνε αυτή τη χώρα ζωντανή, οι ακέραιες μειοψηφίες. Σε όλο τον πλανήτη οι μειοψηφίες κάνουν τη διαφορά. Έτσι είναι. Κατά τα άλλα, κάποτε στο 1925 στο Τενεσί αισθήθηκε η δίκη των πυθίκων για τη δίωξη της θεωρίας της εξέλιξης. Κάποιοι άλλοι προσπάθησαν με έμεσο τρόπο, στοχοποιώντας τους πλακούντες μας, προφανώς να στοχοποιήσουν τις επιλογές μας. Η δικαίωσή μας, για την οποία πραγματικά δεν μετανιώνω ούτε λεπτό για όλη αυτή τη διαδικασία που βιώσαμε. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή ενός έτους. Δεχτήκαμε και ύβρις και απειλές και χλεβασμούς. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα μετράει. Ήταν μια νίκη διότι δημιουργεί ένα νομικό προηγούμενο έτσι ώστε καμία άλλη γυναίκα να μην συρθεί στο δικαστήριο επειδή θα αποφασίσει τι θα κάνει με αυτό που λέγεται δέντρο της ζωής τελικά, γιατί όπως είπε και ο εισαγγελέας, ήταν εξαιρετικό πως άντρας είχε περισσότερη ευαισθησία από κάποιες μέες που αντιλαμβάνεται τον πλακούντα ως μολυσματικό απόβλητο. Ο εισαγγελέας είπε στην αγόρευσή του ότι του είναι αδιανόητο ένα όργανο, κάτι που φυσικά παράγει το σώμα μας, να το χαρακτηρίσει μολυσματικό επικίνδυνο απόβλητο. Άρα δεν κινδυνεύουν πλέον οι γυναίκες επειδή θα αποφασίσουν τι θα κάνουν το δέντρο της ζωής, αυτό που κράτησε το έμβριό τους ζωντανό. Επίσης, με συγχωρείτε κυρία Ναμοδουρά, αλλά επειδή... εγώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν έχουμε χρόνο, κλείνουμε να φτάσει σε μισό λεπτό. Αυτό το θέμα, να είναι εντυπωσιακό επίσης ότι σε όλες αυτές τις δικαστικές διαμάχες, μία και μοναδική ήταν πάντα η μάρτυρας κατηγορίας και καμία άλλη. Ευχαριστώ. Δώστε μου, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πολλοί άνθρωποι γνωρίσαμε σε αυτή τη διαδρομή λίγα σκουπίδια, αλλά και πολλά διαμάντια. Ευχαριστώ τον κύριο Χρυσόγελο, ήταν ο πρώτος που κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο ερώτηση σχετικά με την υπόθεσή μας των οικολόγων Πρασίνων. Την κυρία Γιανακάκη που κατέθεσε ερώτηση στην Ελληνική Βουλή. Όσοι ήταν μάρτυρες υπεράσπισης, τον κύριο Τσούγκα, τον πρόεδρο του, πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Νικολαίδη, την ΜΕΑ από το Ιπποκράτιο, την κυρία Αρβανιτίδου Όλγα, που στο πρόσωπό της θύμισε το μευτικό επάγγελμα και με τη στάση της. Αν μας ρωτούσατε αν θα παραδίδαμε τελικά τον πλακούντα μας σε εταιρεία διαχείρισης όπως κάποιοι επιδίωκαν, όχι, δεν είναι εμπορεύσιμο υλικό, ούτε η γέννα μας, ούτε ο πλακούντας μας. Πάλι τα ίδια θα κάναμε για να δώσουμε αυτή τη μάχη, έτσι ώστε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι
για να έχουν οι γυναίκες το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Η δική σας άποψη, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Σεβαστή, όχι, η κάθε άποψη, να σας πω κάτι. Εμείς δεν είμαστε Ταλιμπάν, καμιάς άποψης. Εγώ λέω ότι κάθε γυναίκα πρέπει να επιλέγει αυτό που την κάνει να νιώθει ασφαλής. Έτσι. Άχι, αλλά από εκεί και πέρα. Η ασφάλεια του παιδιού όμως θα μπορεί να. Θα σας δώσει η κυρία Κίλιαν την Σαββατοκύριακο την ευκαιρία να αντιπαρατεθείτε για χρονικό διάστημα που απαιτείται σε μια τέτοια σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι θέμα, επιτρέψτε μου κύριε Τριανταφυλόπουλε. Εγώ θα μιλήσω και το είπα και στην αρχή. Μα δεν έχω συνηθίσει. Το θέμα τώρα είναι της γένας. Οι κυρίες να διαπληκτίζονται στην εκπομπή μου. Και όχι, δεν είναι, δεν έχω καμία. Εγώ θα έλεγα το εξής, δεν ξέρω κατά πόσον ο λόγος του κατηγορητηρίου. Θα τα πείτε, θα τα πείτε και πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, αυτά. Αλλά δεν έτσι μπορούμε να πούμε ότι εγώ και ο σα ευχαριστώ για την παρουσία σα. Πρέπει να κλείσω. Δεν μόνο ένα εδώ λεπτό μετά από όλο τι αυτό. Ένα λεπτό, το μόνο δύο ονόματα ξανά θέλω να επαναλάβω μετά από όλο αυτό το νοχετό. Τους δύο δικαστές, είπαμε. Τον εισαγγελέα τον κύριο Κωνσταντίνου, πραγματικά και άμα σας χαρίξει καμιά καμπάνα, θα σας έλεγα εγώ αν τους αναφέρατε. Με δεσμεύουν οι δημόσιες δηλώσεις λοιπόν, μου. Αν τους ευχαριστήσατε. Αν μου χαρίσει καμία καμπάνα, έχετε όλο το δικαίωμα μου τις προβάλλετε. Το δικαστή πρέπει να τον σέβεσαι και όταν δεν σου είναι αρεστός. Λοιπόν, αυτά. Και Καρλ Πόπερ, έτσι τον θυμάσαι. Μην πει κανείς δικό σας τον μπερδέψει με το Χάρι Πότερ, όπως είχαμε με την Γκάμπελ και έχουμε τέτοιες ιστορίες. Λέω μην, εγώ μην. Καλή σας ημέρα, την Πέμπτη θα είμαστε μαζί.